Εντάξει, παίζουν όλα. Κανονικά είμαστε στον αέρα. Πώς θα κόβεις? Ασφάλειες κομπλέ, rotation κομπλέ, 3-5-2 κομπλέ. Κομπλέ, ακροατέ κομπλέ. Ακροατέ κομπλέ. Το ρώτησε αυτό, έμεινε κανένας. Επιπιτζίδες, hello. Κάνουμε έκκληση στον κόσμο ότι είμαστε ζωντανοί, είμαστε ακμεότατοι, είμαστε εδώ. Λόγω κάποιων, λόγω επειδή κάποιων τεχνικών προβλημάτων, χθες η εκπομπή δεν ήταν δυνατό να μεταδοθεί. Νομίζω ότι λίγο πολύ το λογικό κάτι να συμβεί μετά το τηλέλαπα. Το φυσικό φαινόμενο, όπως λέγαμε, ο ξενοφόνο Ζορμπάς, ο κυκλώνας Φωτιάδης, ο οποίος πέρασε από το στούντιο την... Πότε τον είχαμε εδώ πέρα? Την προηγούμενη. Την Τετάρτη. Την Τετάρτη κανονικά. Εντάξει, δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Τίποτα. Λογικό ήταν. Τυφώνας Τριάδη ονομαζόμενος. Κάπως έτσι. Φωτριάδη. Φωτριάδη. Ναι, μπορώ να σου κάνω έτσι. Θα διαβάσω τα πορτοσέλιδα και θα βγάλω Φωτριάδη. Φωτριάδη κανονικά. Αλλά είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, κανονικότητα. Μετά την απουσία, όχι την οικειοθελή, μακάρι να το ξέραμε δηλαδή, να μην έρθουμε. Ναι. Εδώ ήμασταν εμείς. Το άκουσα εγώ το 4,5 το Το άκουσες, Το άκουσα. Έχει κρύο έξω. Έλεγες να πάω να μην πάω. Το σκέφτηκες αυτό, είναι η αλήθεια. Δεν το σκέφτηκα ότι δεν είναι αυτό το βαρύ συμβάν. Λέω, μου κεραίε συνήθω σε κάτι χωριά. Κάτι συμβαίνει, ναι. Όντως δεν ήταν θέμα κεραία, ήταν θέμα πολύ πιο έτσι. Αλλά παρόλα αυτά κινητοποιήσαμε όλες τις αρχές εδώ. Λίγο Bob Masters, Heidemek, ηλεκτρολόγια. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα χέρι. Έχουμε να κάνουμε με ηλεκτρονικές συσκευές αυτά. Το θέμα είναι ότι μεριμνήσαμε ούτως ώστε να μπορέσει να ακουστεί όλο το υπόλοιπο. Η Θεσσαλονίκη αντιδρά γρήγορα, διότι βρήκαμε 6,5 ώρα το πρωί 35 ασφάλεια σε περιπτερά στα λαδάδικα. Καλά, εντάξει. Λογικό είναι να σου πω την αλήθεια στα λαδάδικα, γιατί έχει τόσα μαγαζιά. Όλο και κάτι συμβαίνει ενίοτε, οπότε θα του έχει ζητηθεί. Λογικό. Και είναι στις πάλξεις εκεί ο περιπτερά. Μεγάλη λέει έχω, αλλά μετά το 15ο περίπτερο ήταν αυτό. Έκανα λίγο την τσουμελέκα στο βάδι, είναι εντάξει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή Παρασκευούλα σήμερα. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε κοντά σας και θα φύγουμε και από κοντά σας. Δηλαδή, να που ήρθαμε και μια που θα φύγουμε. Τεμπέλ Χανάδη και εκπομπή σήμερα. Σήμερα είναι η πιο σημαντική εκπομπή της εβδομάδας. Και καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι κάνετε? Δουλεύουν όλα, είδες? Είμαστε, τηλέφωνα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Δεν μπορούσα να μας ακούσουμε, δυστυχώς. Είχαμε έκκληση από το CNN, από την Αμερική, από το Κολοράντο, από το Κορολάντο, από τα Μουδανιά, από την Τρίγλια. Από τις 6 και 4 το βαρούσαν τα τηλέφωνα να μάθουμε γιατί δεν δουλεύει το σταθμό. Η χθεσινή εκπομπή. Ή αυτή το ραδιόφωνο μας. Συγκίνηση από το θαυμασμό και από το. Νοιαστήκαν όλοι οι ακροατές. Η χθεσινή εκπομπή δεν υπάρχει. Πρώτο τηλέφωνο ποιο ήταν, γιατί δεν ακουγόμαστε. Έτσι, έτσι. Φωτιάδης. Φωτιάδης μας πήρε το τηλέφωνο. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι, δεν είναι Σαββατοκύριακο, χωρίς μπαλίστα δεν είναι Σαββατοκύριακο. Ναι, λες, άντε να περάσει, να φύγει η αμηχανία, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αναγκαζόμαστε, βγαίνουμε έξω, διασκεδάζουμε. Έχουμε μπασκετάκι σήμερα, πάμε σήμερα, λέω. Σάββατο, πάμε στην Πελάτησα. Σαββατοκύριακο, ναι. Σήμερα μπασκετάκι, καλό μπασκετάκι, Ευρώπη. Και κάτι κουτσοεθνικές έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει, θα προσπαθήσει να το βολέψει. Football League δεν έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει. Κατά τα άλλα, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας. Το φιλαράκι μου, το φουρναρέο, το Γιώργη. Ναι. Που σίγουρα ακούει. Ακούει, γεια σου, ρε Γιώργη. Πού έχει φούρνο? Είναι εκεί ο Στερνιώτης. Στερνιώτης είναι το παλικάρι μας. Στερνιώτης. Θερμιώτης. Μακριά, δεν είναι κατά εκεί το πεδίο δράση μας. Οπότε... Κοκακόλα μας ακούς, παίρνει από τη Θέρμη πάλι και που είναι. Δεν θα του φορτωθούμε για κούτρα. Κανονικά. Αυτά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σήμερα Καστοριά, Κοζάνη. Στέφανε, κατάλαβε θα πάμε που πάμε Κοζάνη. Το ξέρω και στη Διασταύρωση με τον Μπέργκερ, τον Μουσχαρίσκο, στον Τρελόγιο. Άντε να κανονίσω κανένα live κατά εκεί να πάμε να τα επισκεφτούμε τα ωραία τα μέρη. Φάει και για μας μια μπουκιά. Άμα ήταν για βεζετέρια δεν θα ήξερα που ήταν αυτό. Με ρωτάει όταν είναι βεζετέρια μας πονάει το στομάχι, να ξέρεις. Τι βεζετέρια, ακόμα και τα βεζετέρια να έχουν γίνει κρατοφαγικά. Βρίσκα ένα βατράχι μέσα στη σαλάτα σου. Άστα να πάμε. Έτσι, να φάω τραγωφόρα με σαλάτα. Έτσι, να είσαι καλά, καλό δρόμο, καλά κουράγια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Να τόσο. Σας ακούμε και από... από Ελβετία. Έτσι, δυνατή, μάχημη, ωραία. Μπράβο, τσακάλια είστε. Τι να κάνω. Δεν σας ακούγαμε, σήμερα σας ακούμε. Έτσι, και εμείς σας ακούμε. Σήμερα θα παίξουμε και καθυστερήσεις. Καλημέρα μεγάλη σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλους τους φουρνάρδες, ιδιαίτερα
στο Δημήτρη. Ναι. Κάνει κανένα κουλουράκι. Ναι, το φλαράκι σου. Ξημένα. Ωραία. Άλλο τι να πω. Τι να πεις. Τι είναι σήμερα, μήπως είναι παγκόσμια μέρα φουρνάριδων και αρχίζουν και τους... Κατά το μεσημέρι κάτι σέντηκα. Ναι. Του Στέφανο και να ετοιμάσει κάνα μεζέ με ναι. Σήμερα 11 η ώρα, Μετά τις 11 αρχινάς. Ναι, έτσι, ναι, 11, 11 η ώρα είναι το καλό το τσιμπουρό. Για να έχεις όρεξη να φας. Βέβαια. Παλιουσερέως φαίνεται. Ναι, ναι, και 2 η ώρα πίνουν. 2 η ώρα είσαι τούφα. Έχουμε όρεξη, έχουμε συνέχεια, κατάλαβες. Ναι, έτσι, έτσι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Έχω ό,τι θέλεις. Σε φτιάξει. Να. Ξέρεις τώρα, γλώσσα μου σχαρίσια και έχεις φάει, Μεζέ. Αυτή που έχεις τα πατσατζιδικά, η κρύα. Ναι, ναι, κρύα. Δυνατή μέσα. Πρωί-πρωί, 6 και 11. Ένας τέτοιος είναι μεζές και ένας άλλος είναι μπακαλιάρο κουρκούτι όμως. Να κάνεις κουρκούτι, όχι σκορδαλιά που λένε κουρκουτάκι. Κινταραμά. Άσπρο. Ναι. Γιαούζο. Άσπρο. Μάλιστα. Τι ωραία. Έτσι να ξεκινάμε. Δυνατά. Τώρα θα μας πάρει και ο Βεργιώτης και θα μας πει. Λοιπόν, ναι, τι? Χαιρετά όλη την Ελλάδα. Ναι. Να είστε καλά. Φιλιά. Υπομονή. Εντάξει. Και... Δεν μου λες. 8 η ώρα λέλε. Μήπως έπεσε καμιά σύνταξη εκεί πέρα και είσαι ευδιάθετος. Ευδιάθετος. Και λιγομίλητος. Έπεσε. Τι σύνταξη. Πόσο του μηνός πληρώνεστε εκεί πέρα στο ραού. Εμείς. Εσείς. Εμείς δεν πληρωνόμαστε. Μέχρι 3 του μηνός πληρωνόμαστε. Άρα. Προκαταβολή. Αυτά είναι. Τώρα τι έχουμε. Σαν το Σαββίδι μπροστά τα λεφτά. Έτσι, 12. Έχουμε ακόμα. Κοίταξε, λεφτά δεν παίρνουμε στο χέρι. Πάμε από την τράπεζα να παίρνουμε και τελειώνουμε. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Παλιά όταν δουλεύαμε, πληρωνόμασταν στο φάκελο μέσα. Ωραία. Το εργοστάσιο τα έφερε ο διευθυντής ή στη δουλειά που λες. Το ευχαριστήσαν τώρα. Όπου να πας στην τράπεζα. Άμα δεν τα πάρεις όλα καλά. Δεν καταλαβαίνεις και τι έχεις, ναι, όντως. Δεν... πώς καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις, Συστέλω, κοίταξε, συγκρατάνε από κάθε βιβλία. Δεν υπάρχει βιβλιάριο σήμερα, υπάρχει η κάρτα. Η κάρτα, ναι. Με την κάρτα ή... Κάρτα, με το χάραγμα, τον Χρήστο. Ναι. Λοιπόν, και συγκρατάει σε κάθε κάρτα το μήνα 4 φράγκα. Σκέψου τώρα πόσες κάρτες είναι μια οικογένεια, εγώ ας πούμε... Τώρα πρωί-πρωί για μαθηματικά, οικογένεια... δύσκολα. Πού, από το Τσίμπουρο, πού πήγαμε στη χρεωστική. Και μας καταδύσανε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, μια λογική είναι, γιατί μετά το Τσίμπουρο πρέπει να το πληρώσεις. Θέλω να μην πεις, θέλω να μην πεις τώρα με το χέρι στην καρδιά, Μπαμπινό, έχετε μια κάρτα ή έχεις και μια εξτρά από την κυρά κρυφή. Λέγε. Κοίταξε, ή μας ακούει τώρα. Δεν κρυπτών. Πήγα να βγάλει κάτι τέτοια ψάρια από κάτω από το κατάψι. Ναι. Δεν ακούει, ναι. Κοίταξε, κάρτα την έχουμε. Αφού κάθε μήνα έρχεται, ας πούμε, τέλη του μηνός, έρχεται πόσα λεφτά έχεις μέσα στην τράπεζα. Παίρνεις χαρτί. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ούτε εγώ μπορώ να τα κρύψω, ούτε μπορώ να τα κρύψω. Ύστερα. Και από την εφορία δεν μπορεί να κρύψεις. Αυτά πρέπει να τα δηλώσεις. Κατάλαβες. Μάλιστα. Κοίταξε. Τα λογιστικά νέα της Ελβετίας, κύριε Σιχή. Αυτός ο νόμος που είναι εδώ πέρα. Ναι. Ξέρεις ποιο νόμος είναι εκεί. Του Κατρούγκαλου. Τους νόμους εδώ πέρα στην Ελβετία. Ποιανού. Ποιανού. Δεν ξέρεις Έλληνας τάρε. Ποιος. Δεν ξέρεις την ιστορία. Παπανδρέος. Όχι, Καποδίστριας. Πόσο παλιά, ρε. Α, μπράβο, Καποδίστριας. Στα πω, ρε. Και δεν πιστεύουν κιόλας. Τους έκανε ανθρώποι. Έτσι. Έκανε έργα. Ένας Έλληνας έβγαλε το μνημόνιο πάλι. Βέβαια. Κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές επί Καποδίστρια, ναι. Παλιά εδώ πέρα κάτι βουνό είχε και ένα βασιλιά. Ήταν μια περιοχή, ήταν και ένα βουνό, είχε και ένα... Καντών. Ναι. Καντόνια. Τους έμασε όλους αυτούς και τους έκανε... Καντώνης ρέμος. Ναι. Ερή Καντονά. Και τις προάλλες έχει κάπως τον καιρό που τον είπα το διευθυντή εδώ πέρα. Δικόλα δικά μας είναι. Ναι. Όχι, το λέω. Αχα. Για μήπως ξέρεις για τον Καποδίστρια. Τι να ξέρει. Ποιος είναι αυτός.
Για χτύπα στο κινητό. Για χτύπα εκεί που όταν είχαμε. Καποδίστρια. Ποιο ήταν στο 200άρικο όταν ο Καποδίστρια. Στο Λιβαδιακό λέει. Στο 200άρικο πάνω ήταν ο Καποδίστρια. Στέφανε, τι με λέει. Δεν μπορώ να βρω ποιο είναι αυτό. Έλα βρε τώρα βρε. Τραχανά δεν μπορεί. Έτσι, πε τα. Quiz, μηδέν. Σε ποιο χαρτονόμισμα ήταν ο Καποδίστρια στον κόσμο να απαντήσει. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε. Άντε, τσα... Δουλεύει του καλώδιου. Βέβαια. Φόρτισε καλά. Μάθηματα ελβετικής ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Νομίζω ότι ο Καποδίστρια ήταν στο 200άρικο, αλλά δεν θα πάρω και. Ο Κοραής ήταν στο 200άρικο. Ένα σε ένα ίδια μου. Μήπως ναι, ίδια μοιάζανε αυτοί. Λες ο Κοραής ήταν στο 200άρικο, του Καποδίστρια τότε, επειδή ο πιο σημαντικός. Ο Κοραής, ναι, λες. Στο 200άρικο λίγο κυκλοφόρησε. Ναι, ναι, λίγο. Αλλά εντάξει, πρόλαβε να γίνει. Πρόλαβε να γίνει όμως εκείνο το καταπληκτικό τραγούδι από του. Κάποιο τσοπαράρι. Να μα πει που μάζευε λεφτά. Μάζευε λεφτά. Τα 200άρικα. Δώσμου. Δυο κατοστάρικα, δώσ' μου από εκείνο τα καινούργια, τα 200άρικα που λέγανε τσοπαναρέι. Ξέραμε μπουμπουλίνα, κολοκοτρώνει Παπα-Νικολάου, τέλος. Ναι, βεβαίως. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς, πάντα στη διάθεση του φιλοακουάμονου σκηνού. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς και διαλύτως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να τι έγινε. Βγάλε με να τα πω εγώ τι με έχεις στη γραμμή. Έλα, για τεμπέλσα να λέγε. Τα έχω μάθει. Τέσσερα χρόνια τα άμαθα. Τι έμαθες, για ποιο. 2,88 και 3,8 για τηλέφωνα επικοινωνία, θα άσε να τα πω εγώ. Ξαναπέστα. Κανείς δεν παίρνει, κανείς δεν στέλνει, κανείς δεν κοιτάει. Αυτό είναι άλλο. Έτερον εκάτερον. Ακούς, άμα έπρεπε, ας πούμε, έλεγε ο Θεός. Έπρεπε όπως και δίποτε να γίνει, ας πούμε, κανένα blackout για αυτό να παίζουν εσάς. Τουλάχιστον σήμερα να γινόταν, βέβαια, μην ακούγαμε και το αυτό το τραγούδι. Σωστό και αυτό. Ξέρεις, θα κάνεις τώρα. Θα στείλεις ένα μήνυμα στο 54526 και ξέρεις τι να κάνω εγώ. Χρήσατε, χρήσατε, εσύ με σήκωξε παρθένιασμα. Εσύ με σήκωξε παρθένιασμα. Τώρα το είπα αλλιώς τώρα και δεν το κατάλαβα. Είπες αλλιώς τον αριθμό του το πενταψήφιο. Είπες 54526. Ναι, εγώ το λέω 54526. Είναι σαν το κινητό. Άμα στο πω το κινητό με διαφορετική αλληλουχία αριθμών από ό,τι έχει συνηθίσει, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό. Αυτό ρε φίλε, ναι και εμένα και συνήθως λέω ναι, 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 για να μην ρωτήσω άμα είναι και ένας άγνωστος ή καμιά υπηρεσία. Το δικό σου, ας πούμε. Δηλαδή. Θα το γράψει αγελάδο, δεν μπορώ, ρε φίλε. Εγώ το λέω αλλιώς, άλλοι το λένε αλλιώς. Έτσι πρέπει να το μάθει το όπως το λέμε. Σε αυτό πρέπει να είμαι και εγώ ανώμαλος, γιατί μόνο εγώ το λέω έτσι και το λένε οι άλλοι. Εντάξει, ο καθένας το λέει. Μπορείς να το πεις με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο τηλέφωνο σου. Ας πούμε, συνήθως επιλέγεις να το λες ή αναδιάδες αριθμών ή ανα. Τριάδες. Ή το πρώτο ψηφίο. Ένα το λέει. Αυτό. Το θέμα είναι ότι άμα κάποιος στο επαναλάβει ή στο πει το τηλέφωνο σου με διαφορετική σειρά αριθμών, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Στο 200άρικο, ο Κοραής στο 100άρικο δεν ήταν. Ναι, αυτά είναι τώρα ζητήματα. Θα ψάξουμε. Πάτε εκεί στο Google. Google τώρα, να πούμε τι. Δεν τρελαθούμε κιόλας. Πιστεύω στο 1000 ευρώ θα βάλουν τιτούνι τώρα. Δεν έχει βγει τώρα, έχει βγει νομίζω και 200 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Είχε 200, το καταργήσαν. Ναι, τελώς. Α, σε φίλε, είχε έρθει αυτός πάλι ο φίλος μου από το Λουξεμβούργο με ένα 200άρικο. Ναι. Και ήταν τότε. Μαζεύτηκε όλη η γειτονιά εκεί, έκθεμα. Ξέρετε, αυτά και τα πιο σπάνια ήταν τα 200άρικα. Ναι. Ήταν τα πρώτα λέει που δεν μπορούσαν ούτε τα αναγνώριζαν. Ήταν τα πλαστά. Ναι, 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 ναι. Και ξεκινάμε, φίλε, να πάμε για μπάνιο. Έχει 10 χρόνια. Ναι. Και ξεκινάμε, φίλε, να πάμε για μπάνιο. Και σταματάμε σε βενζινάδικα, σε τέτοια να το χαλάσουμε. Και ξεκινάμε από τη Σταυρούπολη και. Και έχετε μείνει από πήγαμε στα φιλοκοιτά και στα πλάγια. Στα πλάγια μας το χαλάσανε. Το χαλάρε, άρα στα πλάγια. Κάναμε σαν το κτέλ. Το κτέλ μας φέρεσε 100 φορές. Σταματούσαμε, δεν μας το χαλούσε κανείς. Νομίζω ότι. Το 500 ευρώ έχει καταργηθεί. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιατί λέγω ότι θα καταργηθεί λόγω επειδή. Παραχάραξη. Αυτό. Εντάξει, είναι. Απλά αν έχεις 500άρικο είναι πολύ μανούρα στην τράπεζα. Εξετάζουν να πούμε το. Ναι, ναι, ναι. Αν έχεις 500άρικο. Ναι. Είχα δει και ένα βιντεάκι που ο άλλος πλήρωσε διόδια με 500άρικο. Ναι, καλά, καμπό. Ναι, ναι, ναι.
Γιατί, δεν κατάλαβα. Σαν επιταγή είναι, ρε φίλε. Άμα το χάσει αυτό, σαν επιταγή είναι. Ναι. Κανονικότατα. Ένα ωραίο τρόπο να σπάσει 500 άρικα για να έρχεσαι στα διόδια. Στα διόδια, λε να το δει. Άμα το δει. Σε βρίσκει μια ιδέα, νομίζω κατάρε. Κατάρε σε ρίχνουν οι άλλοι. Ένα τρόπο ήταν να σπάζανε στα καζίνο, τώρα τα σπάνε και στα διόδια. Δεν μου λε τι με κράζετε εκεί. Τώρα μπήκα γαλατάρε μέσα προμηθευτέ, κάτι φουρνάριδε λέγατε εκεί. Δεν μπέλχανάδε φουνάζουν να κράξει για του δημόσιου. Πεθύμηρη η εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Έτσι. Γι' αυτό λέω σήμερα η εκπομπή μας είναι η τεμπελχανάδικη της Παρασκευής. Μάλιστα. Ήρθε ένας Φωτιάδης και έβαλε το χάος μετά, πραγματικά το χάος. Τέλος. Τα ρίξε όλα εκεί, ασφάλειες τέτοια πέσανε. Τίποτα ρε, εσύ. Κοίταξε, όταν έχεις Φωτιάδη, μια στο τόσο, σταματάμε εμείς τα μικρόφωνα και τον αφήνεις. Ναι, ναι. Αν και δεν καταλάβει, δεν βγάζεις άκρη, αλλά αυτό είναι το θέμα. Βγάζεις, βγάζεις ξεκάθαρα. Εγώ αυτό το σκηνικό. Εγώ αυτό το σκηνικό που είπε σε κάποιο ραδιόφωνο που δεν έχει κοστεί. Ευτυχώς δεν οδηγάς. Ευτυχώς δεν οδηγάς. Το άκουσα, αλλά δυο φορές έγινε αυτό, αλλά σε διαφορετικά. Αυτός το έκανε σε ένα, τα πέρασε εκεί, τα έκανε. Το καταλάβω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι, ακριβώς. Οι ατάκες του, ρε φίλε. Αυτή η εκπομπή. Πραγματικά αυτή η εκπομπή. Πανδησία. Η εκπομπή χθες που δεν κάνατε. Έπρεπε να το βάλετε σε επανάληψη. Μα δεν έπαιζε τίποτα. Ένα κενό. Καλά, ένα κενό τιμή. Ναι. Για να ξεθυμάνουμε κι εμείς λίγο έτσι να. Τα εργαλεία δεν δουλεύανε. Έτσι γονατίσαν. Γονατίσαν. Μάλιστα. Μετά δεν άκουσα γιατί είναι ευρεία έτσι που δεν είχε εκπομπή. Ναι. Του Τζαταρό βγήκε γιατί είστε εκεί. Εσείς 8 και 1 μπορεί να έρθουν τα πάντα. Ήρθανε. Όχι, ήρθαν εδώ οι τεχνικοί κανονικά που κατέστησαν τη βλάβη και ο Κωσής ο Τζαταρός έπαιξε κανονικά. Εννοείται. Κανονικά δηλαδή 8 και 1 βγήκε, α πούμε. 8 παρά 1 έφυγα εγώ. Και παρέδωσα σκι. Τόσα χρόνια μόνο σε σένα γίνεται. Ναι. Πραγματικά, όλα φτιάχνονται μετά. Όλα φτιάχνονται μετά, τι να κάνουμε. Εδώ, καταστρέφονται επειδή μας διαβάλλουν. Μετά πλαστογραφούσανε τις, πώς λέτε, τα γκάλοπ και βγάζανε λόγο επειδή μηδέν. Ναι. Μηδέν οι ώρες τους. Μηδέν βγαίνει. Άμα δεις τώρα τις εταιρείες μετρήσεων, κανονικά δεν κάνω πλάκα. Εδώ και 4 χρόνια οι εταιρείες μετρήσεων δίνουν στην εκπομπή μας κανονικά μηδέν ακροματικότητα. Δεν υπάρχει. Ουδείς ακούει το λόγο επειδή. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Έλα μου, φαντάσματα. Φαντάσματα. Εγώ πιστεύω με διαφορά τώρα. Ναι. Είναι και πρώτη εκπομπή. Με διαφορά. Έτσι, θέλω να τα λες αυτά να ακούγονται. Μ' αρέσει που ζεις και εσύ. Με διαφορά είναι. Μ' αρέσει και εσύ. Άσε αυτό που λένε δεν μετράνε. Τι δεν μετράνε. Αφού εγώ έχω ακούσει από. Που ακούω ράδιο τη νύχτα, έλεγε ο άλλος ο ραδιοφωνικός παραγωγός, χαίρομαι πολύ γιατί βγήκαμε πρώτοι σε μετρήσεις. Λέω τη νύχτα. Άρα μετράνε τη νύχτα. Είναι που βασιλιάς της νύχτας. Ναι, μάλιστα. Να πω. Τέλος πάντων, ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ιντερνετικά θα τα μετράσουμε. Φλούμε, τσάω. Μια και δείξαμε το θέμα του χαρτονομισμάτου, τώρα εδώ άνοιξα. Ό,τι να είναι, λέγαμε, δεν πετύχαμε τίποτα εννοείται. Ούτε κατοστάρικο. Ξεχάσαμε τις δραχμούλες, ούτε κατοστάρικο. Στο κατοστάρικο απεικονιζόταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Αυτό είπα. Στο 200άρικο δεν λέγαμε. Ψάχναμε 200άρικο. 200άρικο ήταν ο Ρήγας Φεραίος. Στο 500άρικο. Στο 500άρικο, ναι, βέβαια. Ούτε καν τις θυμάμαι τις δραχμές, ξεχάσαμε, περάσαμε. Αξιότιμο, τίμιο το 500άρικο. Τίμιο. Ωραίο. Το 500άρικο ήταν συνήθως ένα καλό χαρτζιλίκι, ας πούμε, από καναθείο, από καμιά γιαγιά. Το 500άρικο έβγαζα Σαββατόβραδο γυμνάσιο εγώ. Ναι, έβγαινες. Μπυρίτσα, μπυρίτσα, πακέτο τσιγάρα. Καφές, μπύρα, τσιγάρα εκεί και αυτό, από ένα. Εντάξει, μια μπυρίτσα στο μαγαζί. Ναι, εντάξει, ήταν, ρε. Ήταν 120-130 τα τσιγάρα τότε. Οριακά, εντάξει. Τσιγάρα και μπύρα τώρα και καφέ, δύσκολα είσαι. Γυμνασιόπεδο, εντάξει ρε φίλε, 500άρικο το βγάζε. Το βγάζε, ρε. Πρώτη γυμνασιόπεδο, έτσι. Όχι τρίτη. Μην πα τρίτη Μπρούκλινγκ τώρα και ήθελε το Κολοκοντρονέγκο. Όχι, το ήθελε, ρε. Καλημέρα στην γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώς τον. 500άρικο ήταν, σηκωμένο το γιακά ο. Σωστό. Ο Καποδίστρια. Σαν τον Καντονά. Λοιπόν. Για τα 500 ευρώ, το θέμα που θέλουν να τα αποσύρουν είναι για να μην υπάρχει διακίνηση μαύρου χρήματος. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Μαύρου χρήματος ή και παραχάραξης. Όχι, μαύρου χρήματος. Γιατί μαύρου χρήματος, δηλαδή πως... Γιατί ρε φίλε με 1000 τέτοια κουβάλλας μισό εκατομμύριο. Σωστό, ναι, όντως. Με 1000 κομμάτια βέβαια. Ναι. Βάλε 10 κομμάτια στην τσέπη. Τέλειωσε. 5.000. Έξω ολόκληρο το χρόνο. Το μισθό μας.
Όταν πήγα να πάρω το αυτοκίνητο, έδωσα 12 τέτοια για προκαταβολή. Ναι, γιατί τι είναι αυτά, ρε. Δεν τα καταλαβαίνω. Βάλε 12 πενιντάρικα που είναι, τι είναι, τίποτα. Κάντα σε δινάρια έτσι να έχουμε. Έχεις δίκιο. Δεν αισθανόμαστε, κάντα σε ρούβλια. Και για να τον παραχαράξει ένα να πα να σπάσει, ρε παιδί μου, περνάνε από γενέ 14-30 μηχανήματα, το κοιτάνε όλοι στο φω, ειδικοί και τέτοια. Ναι. Τα προβλήματα που έχει η εκπομπή που δεν ακούγεται μπάντι πρέπει να οφείλονται στου Αμερικάνου. Ναι, καλά, εννοείται ξεκάθαρα. Μα πολεμάνε εδώ τα συστήματα, εδώ η παγκόσμια. Εσένα βέβαια αν ήθελα να σε εξοντώσουν θα το κάνανε το σύστημα που κάνανε και τον Κώστα. Δηλαδή? Κωδικός χοληστερίνη. Ποιον Κώστα? Ποιον λέει, ποιον Κώστα? Α, κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι. Κωδικός χοληστερίνη. Έτσι. Ήταν το σχέδιο εξόντωσης. Παγκόσμια κυβέρνηση της ΙΟΝ δεν θέλει να ακούγεται το λόγο επειδή είπα. Βεβαίως είναι γνωστά αυτά. Κυρώσει μας πολεμά και Αμερικάνοι όλοι. Τίποτα. Μόνο με τη Βόρεια Κορέα τα έχουμε καλά εμείς ως εκπομπή. Είμαστε η επίσημη φωνή του Κιμ Τζονγκ. Με τον Χοντρομαγολίνο εκεί. Βέβαια, αγαπημένο. Γι' αυτό το έχουμε γράψει και τραγούδι. Αυτό. Μάλιστα. Επειδή το λέω παντού, καταρχήν καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στον Πασχαλάκη. Ναι. Να κάνει τρεις συμμετοχές στην Εθνική για να περάσει τις δύο που έχει κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός και μας σας πάει. Γίνατε, γεια. Γεια, μάλιστα, καταλαβαίνουμε τώρα. Ποιος έπαιξε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ κατάλαβα. Εσύ κατάλαβες, ναι. Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδί μου, ποιος έχει παίξει. Και εγώ έχω παίξει τερματοφύλακες, δεν εννοούσε εμένα. Στην Εθνική δεν έχω παίξει. Είχα παίξει μέχρι τα 11 μου, ας πούμε, δύο συμμετοχές στην Ομόνοια Σταυρούπολη ως τερματοφύλακας. Μπορεί να λέει εμένα. Μπορεί να λέει εμένα, ας πούμε, γι' αυτό δεν. Πασχαλάκης θα παίξει σήμερα με την Εθνική. Μάλιστα. Ξέρω εγώ, τον κάλεσε δηλαδή, τον έχει μέσα. Πρέπει να είναι η πρώτη του κλίση, αν δεν κάνω λάθος, το αντιπροσωπευτικό μου συγκρότημα. Εντάξει, τα έχω χάσει λίγο όλα αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον και πάλι. Λοιπόν, είμαι ο ραδιοφωνικός παραγωγός που έχει κάνει συμμετοχές και ξεχάθηκε τα γέλια του. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ας μην μιλάμε καλύτερα για άλλους. Ναι. Δεν είναι ο το χάσαμε. Ξεράθηκε στα γέλια. Μας ξεράθηκε. Α, όχι, εδώ είσαι. Εντάξει. Okay. Ακούμε. Έχει κάνει, λέει, το μυθικό από ό,τι εγώ, από ό,τι μου πει, δεν το έχω δει, λέω. Να φεύγει ένα τέτοιο παίκτη, επιθετικό. Και αυτό να χειροκροτάει τον επόπτη για να το κάνει, ξέρω, okay, με τον αντίχειρά του, ότι μπράβο που έδωσε το site. Σοβαρά. Και σταμάτησε. Σε κανονικό αγώνα. Και ο επιθετικό αφήνει τη φάση και τρέχει να διαμαρτυρηθεί τον. Και αυτό μπλοκάρει την μπάλα. Δεν το ξέρω αυτό. Τρίκ μεγάλο. Θεϊκό. Εντάξει. Το ψάρωσε καλά. Καλό, δεν το ήξερα. Όντως δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Μια χαρά. Η Εθνική θα έχει μπάρκα τερματοφύλακα, παιδιά. Αυτό που έφαγε γκολ, ας πούμε. Δύο ώρες γκολ πήγε την μπάλα στα δίχτυα του Πορτογάλου και θα έχει τον Μπάρκα. Μόνο από το μαλλί που έχει, ρε φίλε, απορρίπτει τελείως. Ενώ Πασχαλάκης έχει, να πούμε. Άντρο, εκεί δεν είναι από την Αθήνα, ρε παιδί μου. Άλλο ήρθε να τον έλεγα για Ελλάδα, ρε παιδιά. Πλάκα μου κάνει. Εντάξει. Δηλαδή το βλέπει τη φάτσα και λες απορρίπτεται, ρε φίλε. Πόσο σίγουρο ήμουν ότι αν είχε ο Μπάρκα στο μαλλί του Πασχαλάκη, θα έλεγε. Μόνο με αυτό το μαλλί. Είναι μούτρα αυτά που έχει, πλάκα μα κάνει. Ρε φίλε, δεν βάζουν μέσα το κανιθάρι στις Κλεάνθους τώρα. Μπάρκας τώρα, πες μπάρκας. Να, αυτά τα μαλλιά δεν παίζει. Κανιθάρις όμως ήταν τερματοφυλακάρα. Τερματοφυλακάρα, ναι. Εννοείται. Τερματοφυλακάρα και εντάξει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Πασχαλάκης, ρε φίλε, εντάξει, κάνει κάτι υπεραχηγή ήταν να πούμε. Πασχαλάκης είναι μέσα, αλλά ο Σκύπε μάλλον όντως θα ξεκινήσει σήμερα με μπάρκα, διότι η Εθνική μας αγωνίζεται στις 9:45 στα πλαίσια του Nations League απέναντι στην Ουγγαρία. Την Ουγγαρία, την οποία, δεν κάνω λάθος, την είχαμε κερδίσει στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε. Χι, είχαμε φέρει. Ναι, μας είχαν κάνει ένα. Το 2-1 δεν μας φάγανε. Χάσαμε από τους Ουγγρούς. Ένα-2 γιατί νομίζω ότι φέραμε χι με την Ουγγαρία. Τίποτα δεν θυμάμαι. Είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, νομίζω, με 0-2 με τους Λετωνία, δεν κάνω λάθος. Και μια προϊστορία, τα πάμε. Πλάνα του Μίκαελ Σκίμπε σήμερα αναμένεται να έχουν μπάρκα κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά Μπακάκι, Γιαννούλη αριστερά, Παπασταθόπουλο Μανολά. Ερωτηματικό, λέει. Δεδομένη, λέει, θα πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή του Ζέκα. Επανακάμπτει, επιστρέφει ο Ζέκα. Μάλιστα, καλό αυτό. Είχαμε κάνει κλαρινάκι 2-1. Ναι, είχαμε χάσει από του Ούγγροι. Μάλιστα, πρέπει να είχαμε κάνει κάτι κουνελιές. Τέλος πάντων, δεν το θυμόμουν και καλά. Έχει σοφαρίσει ο Μανολάς εκείνο με το υπτάμενο που έκανε και μετά. Και το τρίλεπτο του Ταπαντούπα. Ναι, μας είχαν βάλει. Παρτενέρ, λέει, του Ζέκα αποτελεί, λέει, ο ερωτηματικό ποιο θα είναι. Θα είναι Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης και Τζιόλης. Νομίζω είναι μονόδρομο. Αλέξανδρε, να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ξεκάθαρα.
Τίποτα λιγότερα από τον Ανέξανδρο Τζιόλι. Μπακασέτας, Φορτούνης και Πέλκας θα είναι τριάδα στο κέντρο. Και μπροστά στην κορυφή θα είναι και ο Μήτρογλου που νομίζω επανακάντη και αυτό. Εγώ νομίζω θα βάλει Λιβάγια, ρε φίλε. Θα πρέπει. Θα πρέπει. Ολυμπιακό. Εντάξει, για όσους δεν βγουν έξω, για όσους δεν κάνουν τίποτα, για όσους αράξουν στο σπιτάκι. Είναι μια καλή λύση σήμερα. Έχει και Euroliga. Δεν είναι καθόλου άσχημη ως Παρασκευή. Euroliga 8 ξεκινάει. 8 έχει τον Ολυμπιακό. 8 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Νωρίς είναι τώρα και Παρασκευή. Ναι. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Βλέπεις Ολυμπιακό και καπάκια πετάγεσαι και στην Εθνική. Καπάκια. Και έκλεισε. 12 η ώρα κοιμάσαι το βραδάκι για να είσαι σένιος και ακμεότατος το σαβατάκι σου. Παρασκευούλα όμως πριν έρθει το Σάββατο 12 του μηνού Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο είναι σήμερα. Περιμένει ο λαός το σύνορα αυτά. Μα να πιάσαμε. Ναι. Και γιορτάζουν ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, η Ανδρομάχη, η Μάχη, η Μαχούλα, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Τώρα που είπες Μάχο, ένα φίλο, αλλά δεν ξέρω που βγει από Ανδρόμαχο ή Τηλέμαχο. Μάχο, ναι, ρε. Το πιο πιθανό. Μόνο Μάχο το φωνάζουμε στην Μάχο, το πιο πιθανό είναι Τηλέμαχος. Ούτε αυτός αξίζει. Δεν ξέρει αυτό. Είναι, λέει, η μέρα της ισπανικής γλώσσας σήμερα. Βεβαίως, η οποία καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της UNESCO και η 12η Οκτωβρίου επιλέγει ως τέτοια. Ως UN Spanish Language Day Dia de Lengua Española en las Naciones Unidas. Άρα πως θα μιλάμε έτσι. Επειδή την ημερομηνία αυτή λέει το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στην Αμερική. Είμαι λάτρης αυτής της γλώσσας. Έχω δει όλα τα μεταγλωτισμένα της μεξικάνικης και κολομβιανής σειράς. Α, σ' αρέσει. Ναι, κάτι μιλβάρες εκεί πέρα. Μάλιστα, μ' αρέσει το καλλιτεχνικό σου κριτήριο με το οποίο παρακολουθείς. Το καλησπέρα του λένε 7 ώρες. Μάλιστα. Σαν σήμερα δηλαδή ανακαλύφθηκε η Αμερική. Οπότε θα πρέπει να είναι και μια παγκόσμια. Λάτρης της Μαρίας Χωακίνας. Η Χουάνα η Παρθένα, οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν. Όλα αυτά το. Ρούι Πατρίτσιο. Είχε ένα άλλο ρε. Σωράγια η αδίστακτη. Πεκτούρα, σε πεκτούρα, Σωράγια. Σε παρακαλώ τώρα, αφού είμαστε και εμείς συνεφίλοι έχουμε. Αλλά φοβερές ερμηνείες από τα γουστάρω. Δεν ξέρω τι λένε, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία πράγματα. Γιορτάζουν οι Ισπανόφωνοι. Είναι λίγο η μέρα Άρη, γιατί ο Άρης έχει έτσι μια έφεση στα Λάτιν. Βεβαίως. Κατά καιρούς επανέκαμψε το, είχε το μοτίβο και το μοντέλο εκεί στα 2009-2010 και κάπου εκεί κοντά. Έχουμε πάλι ξανά, ήρθαμε στα προσκήνια. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι τα Ισπανικά. Έχει διερμηνία ο Άρης φέτος. Πάντα έχει, αφού όλοι είναι Ισπανοί και Πορτογάλοι. Μάλιστα. Καλημέρα στην κυρία Μπρούνο Γάμενα εκεί πέρα. Την κυρία Μάλιστα. 12 του Οκτώβρη και τι κόσμο. Έχουμε και άλλες επαιτήσεις σήμερα. Εκτός από ισπανική γλώσσα είναι Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Πάλι είναι. Προχθές δεν τα λέγαμε. Δεν ξέρω. Άλλο αυγού, μάλλον. Του μελάτου θα είναι σήμερα το αυγού. Πάλι το διαβάσαμε και Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Αρθρίτιδας. Αρθρητικά τώρα που θα αρχίσουν και οι υγρασίες. Σαν σήμερα, ποιοι μεγάλες προσωπικότητες γεννήθηκαν. Ο Μίμης Πλέσας το 1924 μαζί με τον Λεωνίδα Κύρκο. Ο Μίμης Πλέσας αγέροχος ακόμη ακμεότατος. Σόλα. Κάνει και συναυλίες. 24 δηλαδή, πόσο είναι ρε παιδί μου. Κάνε το την. 90 ακούγεται. Μπράβο. Γερός. 90 πλάς, πόσο είναι. 94. 94 α πούμε. Μπράβο. Και 94 παίζει και πιάνα εκεί, τα βλέπω. Παίζει κανονικά και είναι αγέροχος. Σαν σήμερα το ποιοι άλλοι γεννήθηκαν το 1928, Δόμνα Σαμίου βλέπω εδώ. Το 1937, Μάρθα Βούρτσι. Όπα! Δεν ξέρουν καλά οι φίλοι μου οι παοχτσίδες. Μόνοι οι παοχτσίδες δεν ξέρουν. Όλοι. Καζατζίδι και Βούρτσι παίζουν. Μάλιστα. Το 1943 γεννιέται ο μεγάλος Κώστας Τσάκωνας, αγαπημένος μας εδώ. Προσκυνώ εδώ προσκυνάμε. Τεράστιος. Όλοι οι ηθοποιοί σαν σήμερα. Το 1975 τη βλέπω εδώ. Η Μάριον Τζόουνς, Αμερικανίδα αθλήτρια του Στίβου. Με ρεκόρ, αλλά αποκαθιλώθηκε, αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο με τα ντόπια και τις αφαιρέθηκαν και οι διακρίσεις και τα ρεκόρ και τα πάντα. Ποιος άλλος, σαν σήμερα το 1986, ο Γιάννης ο Μανιάτης. Έλα ρε Γιάννη. Πού είναι ο Μανιάτης, πού παίζει, στο Λεβαδιακό είναι ρε. Όχι. Στην Εθνική ακόμα παίζει.
Πού είναι, είναι στην τον έστειλε. Όχι, κύριε, κάπου στην Τουρκία τον, στην, κάπου τον έστειλε. Μήπως είναι στην Αλάνια Σπορ, ε, μαζί με τον Τζαβέλα. Είναι με τον Τζαβέλα μαζί. Έλα, ρε. Να σου ζήσει το μωρό προχθές που γέννησε η γυναίκα. Μπράβο, είδες πως θα φέρνει ζωή από εκεί που ήταν να πούμε μπουνιές, πλωτσιές και τέτοια. Τι κετάρε. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος σα σήμερα το 1991. Αυτοί είναι οι γενεθλιάζοντες, οι εορτάζοντες. Ο Παναγιώτης, όχι ο Οδυσσέας. Αυτό είναι ψαχνάρο που χάθηκε αυτό ο παίχτη. Πού είναι. Πολύ ταλέντο και καλά, από το Ολυμπιακό εκεί. Μήπως το δώσανε κάπου στο εξωτερικό, μήπως. Ηλικιακά είναι μικρούλης. Εντάξει, ναι, πόσο είναι, το 91 είναι. Εσύ. Μια χαρά ηλικία είναι τώρα που παίζει. Κάτσε εδώ, δεν είναι τίποτα. Κάνεις ένα δεξί κλικ. Θα στα πω τώρα εδώ τα δημοσιογραφικά, τα τερτύπια. Κάνεις ένα δεξί κλικ και είναι στην Νιμ Ολυμπίκ. Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, τι είναι αυτή, ρε παιδί μου. Από πού είναι. Τοπικό ελασσόνα. Τρίτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ωραία. Παναγιά και Χριστέ, εντάξει. Δεν πειράζει, καλύτερα από εδώ θα είναι. Ξεκάθαρα. Σαν να πέσει στα μουδανιά. Στα μουδανιά τη Γαλλία, ε. Νιμ και Αΐν. Σαν σήμερα το 1810, λέει, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Από εκεί κατάγεται και έρχεται το Oktoberfest. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Oktoberfest, το οποίο σιγά σιγά το γιορτάζουμε και στην χώρα μας και στην πατρίδα μας. Βρίσκουμε αφορμή για εορτές, δηλαδή γιορτάζουμε Oktoberfest, γιορτάζουμε το Halloween, γιορτάζουμε το St. Patrick's Day, ό,τι έχει να πούμε για πιώμα. Πιώμα. Πρώτοι είμαστε, πρώτοι και λουκάνικα βούρστε. Έχουν πει επιστήμονες ότι άμα πέσει όπως είναι το Oktoberfest στη Γερμανία, κάποιο άλλο event στην Ευρώπη όπως Mundial, δεν θα έχει μπύρα. Δεν θα φτάσει. Το έχουν δώσει, ας πούμε, στη Ρωσία. Πολλοί πίνανε τώρα φέτος. Άμα λέει ήταν. Δεν ξέρανε αν θα φτάσει για το Oktoberfest τα βαρέλια, τα ζυθοποιία που βγάζανε μπύρες. Αν θα φτάσουν τα αποθέματα δηλαδή. Δηλαδή, αν πέσει, λέει κάποιο. Μεγάλο γεγονό. Εντάξει, Μουντιάλ δύσκολο να πέσει τώρα τον Οκτώβριο. Καλά, γι' αυτό πέφτει και Οκτώβριο. Δηλαδή, άμα γινόταν το Μουντιάλ. Ίσως να αντιμετωπίσουν προβλήματα όμως. Σε 4 χρόνια το Μουντιάλ θα γίνει τα Χριστούγεννα. Και άμα θα την πιεις όλη την πύρα τον Οκτώβριο, τι θα έχεις. Τι γίνεται μετά. Δύσκολα. Τρεις εβδομάδες να τρέχουν οι βρύσεις μπύρα. Θα γίνουν εμπειρικοί μετανάστες. Θα αναγκαστούν να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για να πιούν εμπειρίτσα οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Σαν σήμερα, λέει, το 1847 ο Γερμανός ευευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens & Hals KG. Η αγαπημένη Siemens εδώ αρκετών προσώπων της χώρας μας. Συχνές πυκνές έτσι τέτοιες, ας πούμε. Να μην πούμε και παραπάνω. Σε σήμερα, λέει, το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Πού πήγε με το Σκύλα. Με τη Σκύλα, ρε εσύ. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο. Η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνεται από τους Γερμανοί το 1944 σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης πολύ Γερμανία παίζει για κάποιο λόγο στις επαιτή και στις αναφορές στις ιστορικές. Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βίντεμβέργης. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας καθήλωσε τον Schäuble στην αναπηρική καρέκλα. Είναι. Αυτά εν ολίγης, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε να διαλυματιστούμε, να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, αφού αναφέραμε τα πάντα όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας. Τι έχουμε να περιμένουμε, τι μπορούμε να δούμε. Και από καιρό μια χαρά θα είμαστε. 16-17 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. Ναι, μαλακούρα, αρκετά συννεφάκια, λέει, όμως με μικρή πιθανότητα βροχής προς το μεσημερά και εκεί που θα έχουμε 23 βαθμούς. Το βράδυ συννεφιασμένος ο καιρός, γενικότερα δεν θα μας εμποδίζει. Τα έχω μαζέψει εγώ τα ρουχαλάκια. Τα έχεις μαζέψει, είναι και το βράδυ που θα βγεις με κατσαρώσει το μαλλί. Λες. Άμα έχει γρασία και άμα βρέξει, είναι ένα θεματάκι αυτό. Τσάμπα την Πριγιαντίνη θα πάω. Έτσι, οπότε δεν θα αντιμετωπίσουμε για τους επίδοξους έτσι. Εξοδούχους σήμερις μια χαρά. Με ένα φουτεράκι, με ένα ελαφρύ μπουφανάκι θα βγείτε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε πολλά. Λίγος. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και προσθέτεται σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Παρόλες τις αντικσότητες τις χθεσινές που δεν επέτρεψαν στο να μεταδοθεί η εκπομπή μας, σταθερή, μόνιμη, δυνατοί και ήρωες όλοι οι ακροατές μας συμπαραστέκονται στο
στο δύσβατο μονοπάτι του πρωινού ξυπνήματος. Παρασκευούλα όμως σήμερα για είμαστε. Μηνύματα συμπαράστασης από όλο τον κόσμο. Έρχονται ευχετήριες κάρτες, παιδιά. Λέει ο Κάραβος στην εκπομπή που συνεχίζεται ακάθεκτη μετά από το μεγάλο τεχνικό πρόβλημα. Έτσι. Και λέγαμε. Το ξεπεράσαμε όμως αυτό. Και δουλεύουν όλα. Μόλις είπα όμως Παρασκευούλα, κάτι μου λέτε αυτό το τηλέφωνο μπορεί να είναι και φευγάτος. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Παρμένο. Ο αγόρι μου, πού είσαι? Στο κλάου, τι γίνεται, πώς πάμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Εδώ ζεστούλα, έχουμε όλα καλά. Ζεστούλα. Άναψες τα τζάκια, άναψες. Όχι, ρε, τίποτα, αβέρια είμαστε. Καλά είμαστε, δεν είναι. Δεν είναι κούρα, ρε. Ναι, δεν είναι ακόμα. Καλά είμαστε κι εμείς, μια χαρά, δυνατή. Ο Πίσες Βαρκάνης εκεί προπόνηση χωρίς ισοθερμικό πλέον, εκεί στη Βέρεια. Ναι. Εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, μια χαρά. Ναι. Χθες χαθήκαμε, δεν είχε καθόλου σημασία. Δεν είχε, κάναμε μια ανάπαυλα. Είχαμε σλάλομ, κατάβαση. Χιόνια στο καμπαναριό, ναι. Καλώς, τι έρευνα θα έχουμε? Κάτι θα έχουμε, κάτι θα βρούμε σήμερα Παρασκευούλα. Δεν έχουμε και πολύ αθλητικό, αμάν. Αυτή η Έλενα που χάθηκε. Χάθηκε, αλλού. Το καλοκαίρι ένα τηλέφωνο να μην μπορέσει να πάρει. Ήρθε όμως εδώ, δεν ήσουν εσύ, δεν την είχες ακούσει? Πάω, είχαμε κάνει κανένα δυο εκπομπούλες μαζί το καλοκαίρι, βέβαια. Δεν άρχισε να την ακούσω. Ναι, δεν έτυχε, τι να κάνουμε, ήσουν άτυχος. Καλά σ' ακούω, τι έγινε και εσύ? Ξυπνήσαμε νωρίς, φάγαμε. Πολύ μαλακούρα έτσι, αλαφρύς. Ναι, τι φάγαμε? Μια μπριζόλα έριξα στο φούρνο μέσα, χοιρινή μπόκαλο. Ναι. Κουνουπίδι την καρδιά, την τηγάνισα, την αλεύρωσα και την τηγάνισα. Ναι. Φέτα, και τρεις μπυρίτσες, όχι τέσσερις μάλλον. Τέσσερις. Ακούω και την Πέμπτη και... Για πρωινό. Να βγω να περπατήσω λίγο. Βέβαια. Εννοείται. Εντάξει, ωραίο. Έτσι σου δίνει. Σαν να λέμε μπάρες Δημητριακών. Μια αλευρωμένη. Μπράβο, να κρατηθώ μέχρι τις 3 ώρα που θα δώσω σε κανένα βρώμικο με την παρέα. Μα έχει δρόμενο σήμερα. Είναι και Παρασκευούλα. Αυτό να σχολάσουν οι άλλοι και τα κορόιδα. Μια μπριζολίτσα είναι σαν μπάρα πρωτεΐνης. Ναι, βέβαια. Μπράβο, είναι καλά πριν το Κλάους. Μάλιστα. Μπάρα πρωτεΐνης και καλή κιόλα. Βέβαια. Ωραία. Έγινε. Ωραία, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, εννοείται, δυνατότατα. Στο 231-0-287 και 3 οκτάρια. Εκεί ανταμονόμαστε. Αν είναι βαγκού, η μπριζόλα, αν ήταν τα μουσχαρίσια, λαιμό και τέτοια. Έτσι. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Αλβάρες που μας στέλνει τις καλημέρες του και με ερωτά κιόλας. Ας πούμε, αν σήμερα έχουμε live. Ναι, όντως έχουμε live. Εμφανιζόμαστε στο κατελημένο εργοστάσιο της Βίωμε στην πρώην Φίλκεραμ Τζόνσον, στο πρώτο συνεργατικό φεστιβάλ, Copen Air Festival. Φίλκεραμ Τζόνσον εκεί κοντά στο Φίνικα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς λεπτομέρειες πώς θα πάτε. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς πηγαίνεις. Είναι ο περισσότερος κόσμος στο. Πάτα μια διεύθυνση να το βρούμε Google Maps. Ναι. Είναι τώρα, ας πούμε, στην Λαέρτου, στην Πηλαία. Έτσι, κοντά στο παλατάκι χοντρικά εκεί, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω να σας πω πώς να πάτε. Ψάξτε το λίγο εκεί με τα Google, με τα αυτά, με τις ιστορίες. Βιωμέ. Εκεί μαζί με εκλεκτούς άλλους συναδέλφους, πάρα πολύ. Χειμερινοί κολυβητές θα είναι. Θανάση Παπακοσταντίνου θα είναι. Σπικίζης, Μέιτ, χάμος. Θα έχουμε πάρα πολύ. Και Μπατμανίδης βεβαίως μέσα σε όλα αυτά. Μια χαρά θα περάσουμε σήμερα το βραδάκι. Όποιος επιθυμεί, τι έχει να κάνει. Παρασκευούλα, ωραία σουβλάκια καταπληκτικούς. Αυτά τα φεστιβάλ, τα αριστεράκι, τα καλύτερα σουβλάκια πάντα. Πού τα βρίσκουν, είδες, είναι ένα ζήτημα ότι αν έρθει η επανάσταση, αν έρθει ο κομμουνισμός, θα τρώμε τα καλύτερα σουβλάκια όλων των εποχών. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα στην πιο σοβαρή εκπομπή των καθένα. Έτσι. Να τα λέτε ακριβώς, αυτά. Να τα λέτε. Και να το λέτε. Που εγώ τα λέω εδώ και χρόνια, αλλά δεν με ακούνε. Δεν μας ακούνε. Μη δεν βγάζουμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό πέρα το πράγμα. Γίνεται. Γίνεται στημένη υπόθεση. Ούτε 0,01 α πούμε. Έτσι. Ούτε 0,01. Όχι, 0 ρε παιδί. Η βουλίτσα γράφει 0. Βέβαια, παιδιά στι δημοσκοπήσει έχει καταγραφεί το εξή παράδοξο. Πριν από χρόνια, όταν ήταν ο Τουντόρ προπονητής του ΠΑΟΚ, είχαν κάνει μια εκπομπή εδώ στον Λίμπερο, Παρασκευή βράδυ, όπου τότε προπονητής του ΠΑΟΚ. Θύρα 4, δεν ναι, ναι. Όχι, θύρα 4, ήταν εκπρόσωποι των οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Όπου είχαν κάνει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη κουβέντα. Για πρώτη φορά, ας πούμε, συνεντευξιάζανε τον προπονητή του Δικεφάλου. Και τότε, ας πούμε, η συγκεκριμένη εταιρεία μετρήσεων είχε δείξει 0. Ότι, ότι κανείς δεν έκατσε να ακούσει τον προπονητή του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτο. Και δώσανε άλλες εκπομπές για εκείνη την ώρα όπου είχαν μεγαλύτερη ακροματικότητα. Οι γνωστές εκπομπές. Οι
κλείνουν τον Πασμανίδη, κλείνουν και τον Τάφο. Κανονικότατα. Κουδέιδες, Μούργα. Έτσι μας διαβάλλουν, μάλιστα. Πώς είσαι, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Έκανες ανάπαυλο. Ακούω, βρε, βαριέμαι να πάρω τηλέφωνο. Καλά, κάνεις, καλά, και εγώ βαριέμαι να πάρω τηλέφωνο. Αν πάρω τηλέφωνο από δημοσκοπήσεις, θα πω ότι σε ακούω πάντως. Εντάξει, δεν θα παίρνουν, δεν παίρνουν τα δικά μας τα παιδιά, παίρνουν άλλον. Δεν παίρνουν στο Αράου, ας πούμε. Παίρνουν στον Μπάμπι Αράου. Πάρε στη Βέρεια στο Κλάου. Παγκόσμια εκπομπή δεν λες τίποτα. Εκπομπή UNESCO. Πάρε του 30-10 φορές στο Φωτιάδη να σου. Τι λέει. Καλά, μωρέ, πήγα βολτίτσα χτες. Βολτίτσα, μάλιστα, πεμπτούλα. Στο κέντρο κατέβηκα. Α, έκανες. Εξόκυλες, δηλαδή. Οπα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Και δεν ήξερα ότι παίζει η Εθνική σήμερα, πώς είναι το μαθήμα. Ναι, ρε, εσύ τι εκπομπάρα είμαστε, δες πώς ενημερώνουμε τον κόσμο. Ενημερωτική εκπομπή. Πάνω, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει δρόμενο. Τι ώρα παίζει? 9 και 45. Σήμερα, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχει πολλά παιχνίδια κιόλα. Μπορεί να δει να επιλέξει. Έχει Κροατία-Αγγλία, Φερρυπίνο. Α πούμε, που θα είναι ένα. Δεν ξέρει που είναι αυτή η κατάληψη. Κροατία-Αγγλία ήταν ο ημιτελικό του Μουντιάλ. Όχι, προ. Όχι, ρε, ημιτελικά έχει παίξει η Αγγλία. Κάτσε, και πρέπει να έχει παίξει με την Κροατία και αποκλείστηκε. Και η Γαλλία, ποιον είχε αποκλείσει, το Βέλγιο. Ή λάθο, το τα λέω. Το Βέλγιο, το Βέλγιο. Μάλιστα, μάλιστα. Κάπω έτσι είχαν γίνει τα πράγματα. Αυτό. Ναι, που λέγανε It's coming home. It's coming home. It's coming home τώρα μόνο ο Άρης. It's coming home. Ξεκάθαρα πράγματα, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα. Οπότε θα έχει κάτι να παρακολουθήσει. Άμα θέλει και στι 8 η ώρα Eurolinga, Ολυμπιακό, που ξεκίνησε από χθε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το δω κάνω μάτς. Μάλιστα. My style rocks παίζει. Έλα να δει Μπατμανίδη να πούμε. Δεν ξέρει που είναι αυτή η κατάληψη. Είναι η παλιά η Φιλ και Ράμι Τζόνσον, το τεράστιο αυτό εργοστάσιο. Άμα το γκουγκλάρει τώρα δεν μπορώ να σα πω και εγώ. Πώς πήγαινε. Είναι λίγο μετά το Φίνικα, εκεί πέρα σχολή πολέμου, πώς λέγεται. Υπάρχει κάπου υπάρχει αυτοκίνητο και μπορώ να έρθω. Αυτό σου λέω. Άμα το ψάξει δεν θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Απλά δεν έχω τις ακριβείς συντεταγμένες. Ωραία διαφήμιση κάναμε. Χαρά. Πρώτο παιδί δεν ξέρει τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό φοβάμαι. Άμα βάλει εσύ GPS θα σου πει. Δεν έχει GPS το παιδί. Μάλιστα δεν έχει. Έχουμε Google Maps εδώ στο κινητό. Μάλιστα δεν θα βρεθείτε ποτέ. Βάλε περίπτερα maps. Δεν ξέρουν τα πάντα. Σωστό και αυτό. Περίπτερα maps. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο, ρε. Στη Θεσσαλονίκη είναι εκεί πέρα. Εγώ δεν φοβάμαι το παιδί, φοβάμαι. Εντάξει, διαχάθη λίγο πριν το παλατάκι, κάπου εκεί πέρα. Πάλι εκεί πέρα. Πάνε εκεί πέρα. Πού είναι το outlet, πού πα που είναι στο outlet, είναι εκεί πέρα τα παπούτσια. Ανάμεσα outlet και παλατάκι. Δε τον Γκος εκεί που θα είναι εκτός αποστολή στο μάτσα αύριο με την ΑΕΚ. Πάρε και την ενημέρωση. Δεν θα παίξει ο Γκος. Όχι, πρωτάθλημα, κανονικά δεύτερη αγωνιστική. Θα πα παλατάκι και όπου μυρίζει ωραίο σουβλάκι τσίκνα θα πα. Άρη Παναθηναϊκό, Άρη εδώ δεν είναι. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Μόνο σουβλάκι θα τρώμε να έρθει ο κομμουνισμός. Αυτά είναι, ρε, βλάκι. Ξανά χοληστερίνη και η σκύλη που έλεγε ο Στέφανος. Έτσι, ξανά. Θα αποκτήσουν. Με το σουβλάκι θα παίρνουμε τα χάπια μας μετά. Έτσι, με το σοσιαλισμό έτσι δεν ήταν. Όλο σουβλάκι και σουτζουκάκια τα έκανε. Ο σοσιαλισμός θέλει τις θυσίες. Έτσι, ακριβώς. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Πού είσαι? Καλημέρα, σε βάτσα Ντάνς. Ντάνς και Batman, τελείωσε. Που τι είπε Ντάνς? Ντάνς with the Stars. Ντάνς, ο Ντάνς που τον έφερε, τον Ντάνς. Ντάνς με λέει, το Ντάνς. Και εγώ νόμιζα Ντάνς with the Devil αυτό. Όχι, όχι, όχι. Η Φλικεράμι είναι μετά τη, πες το, μετά το Φίνικα είναι. Έχω πάει εκεί πέρα γιατί πήγαινα λάστιχα εκεί πέρα, έπαιρνα, έφτιανα, ναι, σε μπουκαζέτερη που δούλευα και είχαμε παρελθόν. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Ακόμα μια ιστορία. Πάρτε εδώ, θα έχετε, ναι, ναι. Μπαμπι μου, ναι, γιατί πήγαινα εκεί. Και μεταξύ πήγαινα γιατί ερχόταν, έπαιρνα τα λάστιχα με ένα συνάδελφο. Ναι. Τα κλάκ δηλαδή που φτιάχνουν τα συμπαγές. Ναι. Και γιατί παθαίνανε από πλακάκια φούτια. Ναι. Τι παθαίνανε? Από τα πλακάκια. Φουίτια, από τα φουίτια, πλακάκια. Φουίτια. Γιατί έπαινε με... ναι, τα συμπαγιά, από τα κλάκια. Αυτό, ναι. Κοίταξε. Δεν τα ξέρω εγώ αυτό. Μέσα το εργοστάσιο, ναι, το ξέρω, γιατί δούλευα 4 χρόνια εδώ στην Αιγαίο. Μάλιστα. Είχαμε κάνει συνεργασία το βουκαζατέρι, το μαγαζί της Κουτιάς, το παλιό μου το αφεντικό κάποιον Ηλία Μουτζή, και ερχόταν τα φορτηγά και τα κλάκ τα φέρνανε εκεί σε εμάς. Πώς πηγαίνεις εκεί φορά... όμως, εξήγησε στον κόσμο, πώς πηγαίνεις? Πώς πηγαίνει, ναι, είναι μετά το Φίνικα, μετά το πάγκο, το κήπεδο, πού ήταν το εργοστάσιο που έφτιανε τα καλαμπόκια, παλιά ας πούμε. Αχα, το Βιαμίλ. Ναι. Βιαμίλ, μετά το Βιαμίλ, αυτό είναι αριστερά, έχει ένα στενάκι, μετά έχει μια, ένα, πες το, έχει ένα,
Ναι, αλλά εμείς εδώ οι δυτικοί, ας πούμε, δεν τα ξέρουμε. Και είναι όντως. Είναι μετά το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ανάμεσα αυτό εδώ είναι κοντά στο Πράκτικερ. Μα μάλιστα, ωραία, ωραία, ωραία. Όχι στο Πράκτικερ, στο IKEA, συγγνώμη. Εντάξει. Είναι ασθενό, δεν μπορεί να το βρει. Δεν μπορεί να το βρει. Ναι, όχι, είναι ένα δρομάκι αυτό. Είναι, είναι μικρό. Πρέπει να πα από τον κεντρικό τον δρόμο του Περιφερειακού, να βγει στον κόσμο. Να βγει, είναι πολύ στενό, δεν μπορεί να το κάνει. Να βγει από τον κόσμο και να ψάξει να πα προ το Διαβαλκανικό δηλαδή. Εκεί κοντά είναι, εκεί κοντά είναι, ναι. Πριν το Διαβαλκανικό, πριν το Διαβαλκανικό. Πριν το Βαλκανικό. Ανάμεσα. Είναι κοντά εκεί. Τέλος πάντων, τα παιδιά έχει εδώ και πόσα χρόνια που κάνει απεργία. Ναι, ναι. Για το θέμα του εργοστασίου που αυτός φαλήρισε και έριξε, πήρε τα Ευρώπουλα. Και έριξε τα πιστόλια του, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Η αριστεία είναι αυτή, η αριστεία, ας πούμε, και η επιχειρηματικότητα. Το θέμα είναι ότι είναι πολλά χρόνια το εργοστάσιο. Ήταν δηλαδή πρώτη ύλη που βγάζαν πλακάκια. Είναι το ελληνικό. Αλλά μετά αυτό εδώ, φανταστείς, μέρα νύχτα το φουγκάρο. Μόνο άμα είχε καμιά γιορτή. Ναι. Ας πούμε γιορτή μεγάλη, ας πούμε τα Χριστούγεννα. Τότε έκλεινε. Δηλαδή, ναι, έτσι. Πάγωσε η τσιμινιέρα λοιπόν πλέον, δυστυχώς. Μάλιστα. Έγινε. Ενημερωμένος. Τα παιδιά, γιατί μπορεί να ακούνε τώρα. Μπράβο, φυσικά και ακούνε. Μπορεί φυσικά, ακούνε, φυσικά και ακούνε. Βέβαια, τώρα ασχολείται. Το θέμα είναι ότι είχε πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολύ κόσμο. Ναι, 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 ισχύει. Και εμείς είχαμε δουλειά γιατί όταν παθαίναμε λάστιγο τα κλακ. Τα κλακ. Φουίτια. Και μας φέρνανε τα λάστιγα εκεί να γίνει να τα φτιάξουμε τα φουίτια. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε για την εργατική ενημέρωση, φιλιά. Τσαό, τσαό, τσαό. Έτσι ακριβώς, τα ήξερε τα πάντα ο φίλος μου ο Φωτιάδης. Στην Αιγαίο του Βουλκανιζατέρ, πώς θα πάμε στη Φίλκερα μετά Τζόνσον. Κανονικότατα, κανονικότατα. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι οι επιχειρηματικότητες οι ελληνικές. Να βαράνε πιστόλιο στους εργαζομένους, μετά να βγαίνουν να καταγγέλουν οι γενικότερα οι θύνοντες, αφεντικά, ιδιοκτήτες, οτιδήποτε άλλο έχει φταίξει σε αυτή τη χώρα εκτός από τους ίδιους. Είδαμε χθες και την καταπληκτική την περίπτωση, την ωραία, στην Αθήνα, δεν ξέρω να το παρακολούθησες, με τον Τακάπο, το περιβόητο τον Τακάπο, ναι, το αγαπημένο στέκι. Εμείς τον Τακάπο, η Αθήνα. Το Αλενατόρε. Το ξέρουμε από τον Αλενατόρε και τα εσπρεσάκια του. Αλλά είναι ένα εμβληματικό κατάστημα, ένα εμβληματικό καφέ και στην ευρύτερη περιοχή του Κολονακίου. Τι παίχτηκε εκεί πέρα. Όπου συνελήφθη, λέει, ο υπεύθυνος του μαγαζιού για ρευματοκλοπή. Τώρα τα κάπω, πόσο να έχει το εσπρεσάκι εκεί πέρα. 62 ευρώ. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης συχνά πυκνά το επισκεπτόταν και μάλιστα θυμόμαστε ότι στις αρχές της χρονιάς του 2018 είχε ανεβάσει μία φωτογραφία να πίνει το εσπρεσάκι του και να γράφει ο πρώτος εσπρέσο της χρονιάς. Ναι. Εν ολίγης είχε κάνει ποδαρικό στο μαγαζί. Ξέρεις ότι το Τακάπου είχε και dress code. Dress code. Κανονικά. Δηλαδή τι εννοείς, ας πούμε για καφέ να πας. Δεν έχει κυρίλα, ναι. Γραβάτα με ακριβό κουστούμι και με τα παλαιά χρόνια. Παλαιά, τις παχές αγελάδες είχε dress code. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν είχε. Ήταν και το τότε Τακάπου είχε βγάλει και το πρώτο μπραντσάδικο. Αλλά πριν για ένα κουρασάν 300 ευρώ. Α, είχε. Δηλαδή, εγώ και εσύ, α πούμε, να πάρουμε ένα πλαστικό τώρα, φτιάξουμε ένα εσπρέσο πλαστικό, δεν μπαίνει μέσα. Είμαστε Κουτουλίδοβιτς. Κανονικότατα, κανονικότατα. Ναι. Στην σύλληψη, λέει, του υπευθύνου λειτουργία του καφέ Ντακάπου προχώρησε χθες η αστυνομία αφού διαπιστώθηκε ότι γινόταν ρευματοκλοπή έπειτα από έλεγχο τη ΔΔΕ. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, συνεργείο τη ΔΔΕ, παρουσία αστυνομικών, διενήργησε έλεγχο στο ελόγω κατάστημα καθώς είχαν διαπιστωθεί μικρές μεταβολές στο ρολόι του. Αχα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι γινόταν ρευματοκλοπή από το ρολόι άλλου καταστήματος. Δηλαδή ψηρίζανε ρεύμα τώρα, αν είναι δυνατόν. Από η αστυνομία λέει συνέλαβε τον υπεύθυνο λειτουργίας του Ντακάπου, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος. Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση και απεσταλεί στην εισαγγελία. Είδες τελικά και ακόμα και οι άριστοι. Καμιά φορά. Και οι Μπρούκλινες. Ναι, 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 ναι. Οι άριστοι, εντάξει, ίσως να φταίει το ότι τον Τακάπο ήταν εκεί κοντά στα Εξάρχεια, ας πούμε. Οπότε σου λέει το άβατο εκεί. Κι όμως. Λειτουργήσε, ας πούμε, και η ανομία που υπάρχει στα Εξάρχεια μεταφέρθηκε και στο αγαπημένο μας το Κολονάκι. Εντάξει, δηλαδή έχει τέτοιο μαγαζί και τι να γλιτώσει από το ρεύμα, ρε παιδί. Τι να γλιτώσει. Εντάξει, θα μου πει τώρα αυτά τα μαγαζιά που δουλεύουν μέρα νύχτα, νύχτα μέρα. Εντάξει, τώρα τριφασικά αυτά, αλλά πιο πολύ είναι χρέωση του Δήμου. Τι να κλέψει, ρεύμα. Ναι, άμα θε το βαράζει πιστόλι. Βαράζει πιστόλι. Κάνει.
Πόσο να είναι, άντε 500 ευρώ το τρίμηνο. Και είσαι ίσο το κάπο τώρα, δηλαδή. Σάκι τώρα το άλυρο 6 ευρώ. Σίγουρα, σίγουρα. Έχω ακούσει εγώ και ένα αστικό μύθο κάποτε εδώ πέρα. Είχαμε έναν φίλο που εργάζεται στην βιομηχανία. Στη βιομηχανία δεν έχουμε βιομηχανία, στον κλάδο τέλος πάντων του καφέ. Και μου είχε πει ότι εκεί είχε επινοηθεί το φρέντο εσπρέσο. Στο Κολονάκι και ενδεχομένως στον Τακάπο, αν θυμάμαι καλά. Το αρχές δεκαετίας του 90 από Θεσσαλονικιό μπάρμαν, μπαρίστα. Έτσι, στον Τακάπο και κλέβεις το ρευματάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώς τα να. Να βοηθήσω. Βεβαίως. Εγώ πρώτη φορά μου ήρθε παραγγελία. Ήταν η τελευταία χρονιά που δούλευα νύχτα, ταυτόχρονα με τη δουλειά μου. Στον Τελμάρ δεν υπάρχει, μπορούμε να το πούμε στην Κρίνη. Το θυμάμαι το μαγαζί. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν πήγαινα κατά κύριο, τέλος πάντων, ναι. Μου λέει ένα φρέντο καπουτσίνο. Του λέω, έλα. Ήταν Αθηναίος. Σκέφτηκα και το έκανα. Μου λέει ένα κρύο καπουτσίνο. Λέω, έγινε. Έχει ξαναπιεί. Μου λέει πολλές ώρες. Πάω μια να το φτιάξω γιατί δούλευα πρωινός και ο πρωινός ήταν και σερβιτόρος και μέσα. Αυτό μιλάμε χρονολογία. 95. Υπήρχαν μηχανές που φτιάχνουν καπουτσίνο. Τι μηχανές, από το 80 εγώ δουλεύω με μηχανή καπουτσίνο. Αλήθεια. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Ναι. Λοιπόν, και κατά φαντασία το έκανα, δηλαδή δεν έβαλα ζάχαρη να χτυπήσω. Έβαλα το σούρωσα κανονικά με πάγο. Του το πήγα εκεί, πήγα συνοδευτικά τη ζάχαρη όπως κάναμε στο ζεστό. Ναι. Ήπια το μισό. Λοιπόν, του λέω πώς σου φάνηκε. Έβαργεσαι λέω και χειρότερα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα της δερματοκλοπής. Συνεργαζόμουν με μαγαζιά τη νύχτα. Ναι. Έρχονται σου κάνουν διακοπή. Όταν σου κάνουν διακοπή, βγάζουν απλά τα καλώδια. Ναι. Ναι. Εσύ πας και συνδέεις ο επιχειρηματία και η επόμενη κίνηση, επειδή αυτό φαίνεται. Φαίνεται βέβαια. Στη ΔΕΗ, ναι. Είναι έρχονται και σου παίρνουν το ρολόι. Μου έχει τύχει και μου έχει τύχει με έναν άνθρωπο πολύ γνωστό, δεν ζει πλέον, να τον κυνηγάω από πίσω. Ναι. Να μην σκοτώσει κανένα στη ΔΕΗ. Λοιπόν, και για τον Μπλέσσα να πω, είχα την ατυχία να βρεθώ σε συναυλία, σε μαγαζί τέλος πάντων στην πόλη για τον Μπλέσσα. Πώς ξεγελάστηκα και πήγα. Λοιπόν, οι γριές να χτυπιούνται κανονικά. Εντάξει. Ναι, είχαν τρελαθεί δηλαδή, έτσι και έλεγα και καμιά κουβέντα. Δηλαδή, ζήτησα εγώ απεινιδωτή για να μην κοιμηθώ. Πλέσσας χούλς. Ναι, μιλάμε κανονικά, έτσι και έλεγα δεύτερη κουβέντα, με κοιτάξα μία άγρια, λέω θα με αφήνανε εκεί. Έτσι, να προσέγεις. Και για να κλείσω, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα, ο Πάπης ήταν στο Τάσο το καλοκαίρι και Στέφανε, it's coming home, θα το πείτε όταν θα σας ξαναδείξει η E3. Μάλιστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι κακά είσαι, τι κακά. Το έχει έτοιμο, το έχει έτοιμο. Για το τέλος, για το τέλος το έχει. Αρέσει, αυτός είναι ευρηματικός στροφάρι. Παοξί στροφιλίκι με νήτρο, ρε. Παοξί χορτοφάγος, ε. Τώρα τι κατάλαβε, it's coming home, όταν μας ξαναδείξει η E3 τώρα. It's coming home, σου λέει γιατί η E3 είναι τη Θεσσαλονίκη. Αλυταράς, ρε. 2-31-0-2-87-3-8-3 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. FM και νομινηματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς και αδιαλείπτως μαζί μας. Άρα σημαίνει ότι ο άλλος για να κλέβει ρεύμα του είχαν πάρει τη χελώνα, γιατί προφανώς είχε οφειλόμενα ως προς την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, τα οποία θα ήταν ολιγοντή κάποιες χιλιάδες ευρώ. 25-30 άνετα. Ναι. Για να στο πάρει, γιατί δεν στο κόβει τώρα πολύ εύκολα η ΔΕΗ. Ένα τέτοιο ρεύμα στο τετράμινο, ένα μαγαζί, ας πούμε, είναι στο 3.000 σίγουρο. Και παραπάνω ίσως. Και παραπάνω. Ρεύμα σου βάζω. Εγώ τώρα βάζω. Ναι. Κάπου εντάξει. Καφές. Τι έχεις, ψητοπολία, ψυγεία, να έχεις κρέατα μέσα. Λέμε τώρα. Ναι, αλλά στο Κολονάκι μπορεί το ρεύμα να χρεώνεται λίγο παραπάνω. Ναι, Κολονάκι, δήμους και τέτοια, τι χρέωση είναι. Βάλε μέσα και τα δημοτικά τέλη και τα αυτά και τις ιστορίες. Αν τρεις λογαριασμούς να αφήσει απλέρωτος, κανένα 20άρικο. Εντάξει, το 20άρικο όμως δεν αφορά όλο τη ΔΕΗ. Ίσως η ΔΕΗ επιμερίζει το δικό της το έργο. Παρ' όλα αυτά έχει έτσι ένα. Προκαλεί εντύπωση. Δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, το ψητοπολείο του Κυριάννη, ας πούμε.
να αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς, γιατί να δεν βγαίνω αυτό και τους προμηθευτές και το έτσι και το αλλιώς. Είναι ένα μαγάζι το οποίο το επισκέφτονται και οι πολιτικές. Να σου δώσω να καταλάβεις, σαν να μου λες τώρα: έχω το Ferrari και έμεινα από βενζίνη. Καλά, δεν τα είδαμε αυτά. Τα είδαμε. Έχουμε δει, εντάξει τώρα, έχω δει και τώρα. Και Καγέν, α πούμε. Και Καγέν και τέτοια, ξέρω εγώ τώρα. Με Καγέν να παρκάρουν σε φίλο που είχε τσαγκαράδικο στο Πανόραμα και να παρκάνουν και να κάνουν παζάρια για το τακούνι. Ένα 5 ευρώ, κάτω μου λίγο στο 3 ευρώ. Τώρα να εδώ μία μπινελιά να με βάλεις και τέτοια. Τα λέει ο Μπάμπης, δεν τον ακούς. Ρεπορτάζ μέσα από την νύχτα. Εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγω Επειδή, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Το καφέ έξω, τον Τακάπο να πάμε. Να πιούμε τα καπίσιο καφέ τώρα. Τα Τακάπο. Εσείς κανονικά εκεί, η μαρμίτα, όλα εντάξει. Εντάξει. Έρχεται η αστυνομία. Μας βλέπεις εκεί πέρα. Τι άρε φλαράκια, καλά. Και αυτό μην έχουμε τίποτα. Έχεις φωτιάδι, δεν μας αρέσει. Θα σας συνδέσει γιατί είναι και εμπειροτεχνίτη. Πώς το έχει πει, εμπειροτεχνίτη. Έχω τον άλλον εκεί πέρα. Άντε, γεια σου, καλά. Αυτοφοράκια. Τα μάμ. Τα μάμ. Έτσι. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Στη δεύτερη μας ώρα, Παρασκευούλα σήμερα, δυνατή, μαχητική, ωραία, ορεξάτη. Θα ρίξουμε και τις υπνάρες μας και αύριο δεν θα ξυπνάμε. Θα φάμε και τα σουβλάκια μας, θα πιούμε και τα μπυράκια μας. Πω, μαλακούρα, σουβλάκι και ξάπλα. Παντεσία. Παντεσία. Και αύριο το πρωί, βέβαια, το κακό είναι ότι. Το πρωί τι ώρα ξυπνάς, ας πούμε, αν δεν έχεις δουλειά. Πέραντε. Τι ώρα να ξυπνήσεις. Δεν θα ξυπνήσεις, δεν θα ανοίξεις το μάτι 9 η ώρα. Βάλε. Και θα λες. Πολύ αργά τον ύπνο. Αλές, εμένα κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές. 11.30 είναι καλά να το σηκώσω. 11.30 πανηγυρίζω να ξυπνήσω. Αφού έχει συνηθίσει ο οργανισμός να λειτουργεί στα κόκκινα 6 ώρα το πρωί, ανοίγει το ματάκι και λες απελπισία. Άντε, Σάββατο κάτι γίνεται. Αλλά Κυριακή. Πάμε σουβλάκια, μπήρες το βράδυ και κοιμηθεί πριν από 6 ώρα. Δεν, το πρωί, 11.30, 12 είναι καλά σου. Δεν υπάρχει ψυχή Κυριακή τώρα 9 η ώρα. Τίποτα. Καλύτερα μόνο για εκκλησία είσαι. Τίποτα. Λουκουμάκι, χαρτοπετσέτα, αντίδωρο και τέτοια. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, ξέχασα να σου πω. Ναι. Θες ανακάλυψα το μέρος που έχει την καλύτερη μπύρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Μπύρα εννοώ ότι έχει βαρέλια ο άνθρωπος. Ναι. Και τη φτιάχνει επί τόπου. Επί τι εννοείς ότι τη φτιάχνει επί τόπου. Έχει βαρέλια, ρε παιδί μου. Ναι, δικά του. Τι θα πει τώρα, τι θα πει. Η ζύμη γίνεται εκείνη την ώρα. Τι λες, εσύ, έχουμε δύο πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, βέβαια, πλατεία Ναυαρίνου. Δεν κάνω διαφήμιση. Εντάξει, δεν θα πούμε το μαγαζί, αλλά οκ, okay, μάλιστα. Πλατεία Ναυαρίνου από πίσω εκεί πέρα. Σοπάρεση. Δηλαδή. Μπράβο. 2,5 ευρώ, έτσι, όχι καμία ακριβή μπύρα. Οκ, ήπιε μπυράκια. 4-5 είδη μπύρα και με αυτά, αυτά δουλεύει. Καλά κάνει. Μπράβο. Μπράβο. Βάις, έχει τέτοια πράγματα. Αχ, Βάις δεν μ' αρέσει. Εγώ πρώτη φορά πέσω στη ζωή μου. Η Βάις δεν μ' αρέσει καθόλου, ρε. Έχει και κανονική μπύρα. Κανονικά, κανονικά, εντάξει. Το δεξί χάφι και του Ολυμπιακού χάλια. Και όμως το Πάιντ, έτσι, το 500 ml. 2,5 ευρώ. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανό σίγουρα. Δηλαδή ένα βαρένο είναι ένα πολύ μικρό μαγαζάκι. Δίνεις ένα δεκαράκι, πίνεις 4 μπυράκια και είσαι κομπλέ. Ένα 20 ευρώ δίνεις, αγόρι μου, και που δίνεις πολύ ευχαρίστηση. Ναι, 20 ευρώ και γίνεις ωραίος. 8 μπυράκια. Ένα ψυγείο μπύρες. 8 μπυράκια. Και δύο κερασμένες πατάτες. 10 μπυράκια. Μετά γίνεσαι να πούμε αρκούδα. Μετά γίνεσαι. Οκτώμπερ φεστ. Πας χτυπάς εκεί μετά μια κρέπα, πας χτυπάς ένα άλλο τέτοιο. Ωραία, ωραία, ωραία επιλογή μας έδωσες. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε για την πολύ σημαντική αυτή πληροφορία. Έτσι, ενθουσιασμένος ο φίλος μας ο Κρίς ανακάλυψε μια. 2,5 ευρώ. Αυτοπαρασκευαζόμενο. Δεν την ξέρω τώρα αυτή τη διαδικασία. Πώς μπορείς να έχεις δικό σου βαρέλι και να φτιάχνεις δικιά σου μπύρα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, πλέον η μπύρα μπορείς να φτιάξεις και στο σπίτι σου. Κανονικότατα. Όπως γίνεται, δεν είναι. Προτιμώ ότι ψωνίζω τώρα γιατί άμα κάνω καμιά μπύρα. Με βλέπω να τρέχω κοφετή. Φτιάξει μια μαρμίτα μπύρα. Γιατί ωραία δεν θα. Να μας βγει ο ζυθοποιατζή να μας πει πώς γίνεται. Μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου. Πλέον έχουν απλωστευτεί οι διαδικασίες. Πώς κάνα τσίπουρα. Μέχρι και τσίπουρα μπορείς να κάνεις. Και γιαούρτι κάνεις, αλλά ποιος το κάνει. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τσίπουρα, εντάξει. Έτσι. Δεύτερη ώρα του Λόγου Επειδή, κυρίες και κύριοι, με τις σημαίες Ψωμιάδη. Μαζί μας σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. 231-0287 και 38 το δικό μας τηλέφωνο. Επικοινωνία εδώ με το σταθμό μας, με τον Λίμπερο 107,4. Σήμερα παιχνιδάκια για το UEFA Nations League. Βεβαίως παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία στις 9.45
για τον ίδιο όμιλο για την, για τον, για την τρίτη κατηγορία αυτής της νεότευκτης διοργάνωσης. Εστονία, Φιλανδία επίσης 9.45, Βέλγιο, Ελβετία, τα υπόλοιπα παιχνίδια, Κροατία, Αγγλία, για την Λίγκ Α, για την Λίγκ Β, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, και για την Λίγκ Δέλτα, Λεύκο, Ρωσία, Λουξεμβούργο και Μολδαβία, Άγιος Μαρίνος. Χτες Πολωνία, Πορτογαλία 2-3. Το είδα αυτό. Το είδες? Το έβλεπα, ναι. Α, μάλιστα. Κάτσε, να κουτσοδίσω. Το είδα από το 50 και μετά. Τρία γκολ έβαλε ο Σάντος. Τι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα κανονικά. Κοίταξε, αλλάξαν οι παίκτες. Μπήκε αυτός ο Μπερνάρτο Σίλβα τη Σίτη. Εκείνη η επιθετική έχει χαμός γίνεται τώρα. Παίζει εκείνος ο Ρενάτο Σάντζες τη Μπάγκερ. Α, δεν παίζει το με Κριστιάνο και με τέτοια. Κριστιάνο δεν είχε, δεν είχε. Τον άφησε. Εντάξει, ήταν ένα άσο λίγκ λέει τώρα. Καλά, μωρέ, λογικό είναι. Αλλά έχει παιχταράδε. Μπερνάρτο Σίλβα και τέτοια είναι καινούργια. Καινούργια φουρνιά. Καινούργια φουρνιά. Ποτέ δεν στερείται. Box to box τώρα πώ θα πηγαίνει. Ρωσία, Σουηδία 0-0. Ισραήλ, Σκωτία 2-1, Λιθουανία, Ρουμανία 1-2, Μαυροβούνιο, Σερβία 0-2, Κόσοβο, Μάλτα 3-1 και Νησί, Φερόε, Αζερμπαϊτζάν 0-3. Είχαμε και Euroliga χθες, πρώτη αγωνιστική ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διασυλλογικό, το κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα. Τσέσεκα Μόσχας Μπαρτσελώνα 95-75, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 89-84, Μπάγερ Ανατολού Εφές 71-90 και Ρεάλ Μαδρίτης Νταρουσάφακα 109-93. Pre-game, pre-season έχουμε στο NBA, νομίζω ξεκινάει όπου να είναι, την επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάτι έβλεπα μια διαφήμιση για το κορυφαίο μπασκετικό πρωτάθλημα και σήμερα για την Euroliga. Στάντε να την πεις αυτή, να Μιλάνο στις 7.45, στις 8 Ζαλγκύρης Κάουνας Μπασκόνια, στις 8 επίσης Κίμκι Ολυμπιακός. Η Κίμ, στην Κίμκι είναι ο Μπαρτζόκας. Η Κίμκι είναι ο Μπαρτζόκας και ο Σβέντ. Και ο Σβέντ. Μάλιστα, και Φενέρμπαχτσε Γκραν Κανάρια ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για την Euroliga. Να δούμε και λίγο μπασκετάκι, αφού δεν έχει και ποδοσφαιράκι, από τη στιγμή που ούτε καν Β' Εθνική, Football League δηλαδή, ή το να ξεκινήσει κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά προσέντρα λέει για 20-21 Οκτωβρίου, καθότι συνάντηση είχαν οι εκπρόσωποι της Football League με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Κάθε τρεις μέρες συνάντηση έχουν. Καφέδες πίνουν στον τακάπο αυτή. Έχει τα κουλουράκια, έχει το έτσι, τα κουρασανάκια, κάτι γίνεται. Κύριε Βασιλιάδη, και εγώ θέλω να έρθω μια μέρα στη συνάντηση. Μ' αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και εκφράζεται η αισιοδοξία. Ξέρω εγώ πώς πάει εκεί πέρα. Καλά, ρε, φεύγαμε κάποια μπουγανέρε. Τι λέει το παιδί, καλά να πούμε. Γιατί βγαίνει εθνική. Εκφράζεται, λέει η αισιοδοξία, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει δίχως περαιτέρω καθυστέρηση το Σαββατοκύριακο 20-21 Οκτωβρίου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα θέματα και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα δούμε την περιβόητη, την πιο δοκιμαζόμενη κατηγορία, τη Football League. Όπου τα λεπόρια. Τα λεπόρια, σκληρό παιχνίδι. Κανονικά πρέπει να καταργηθεί και αυτή η Football League. Να... Είναι το πρόβλημα, νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της Football League είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν οι ομάδες σε επαγγελματικά πλαίσια. Αλλά δεν μπορούν, δεν υπάρχει το μαχρύ. Δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα. Δηλαδή ότι πρέπει να έχεις συμβόλαια έστω με ένα μίνιμουμ ποσό. Θέλει, εντάξει, ένα βασικό μισθό που παίρνουν δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ναι, παίρνουν ένα 600, 800 βαριά. Και ένα ποδοσφαιριστή σε άλλη πόλη. Αυτό, να. Άρα κάνει... να πάνε, πάνε. Με κανένα χορηγία, κανένα σουβλατζίδικο. Αυτό. Δεν κάνει καν τη διατροφή που πρέπει να κάνει σαν αθλητή. Αυτό, αυτό είναι το χειρότερο. Λίγο. Ταυτόχρονα οι ομάδες πρέπει να πληρώνουν συμβόλαια, ένσημα, ασφάλιστρα. Αυτά τα οποία είναι κανένα δεκαχίλιαρο, μπορεί και παραπάνω. Ή καμίκα και τέτοια, όπως ήθιστε. Οπότε η λειτουργία στα πλαίσια του επαγγελματισμού, αλλά χωρίς ταυτόχρονη εισρωή εσόδων, καθιστά πολύ δύσκολη την κατάσταση στις ομάδες να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Περιμένουν για ακόμη μια φορά το κράτος διαμέσου της ΕΡΤ να σώσει λίγο την παρτίδα, να δώσει κανένα έσοδο, λίγο ο ΠΑΠ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λίγο τηλεοπτικό, αν δώσει κανένα. Οπότε θα πρέπει για μένα να μην είναι ούτε καν η Football League επαγγελματική. Θα μου πεις βέβαια πώς θα γίνει μετά η μετάβαση. Δηλαδή θα είσαι ερασιτεχνικό σωματείο και θα πηγαίνεις κατευθείαν στη μεγάλη κατηγορία. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ πιστεύω ότι για να γίνει αυτή η μετάβαση, αν γίνει ερασιτεχνικό ή Β' Εθνική,
πρέπει να πάει κάποιο επιδητή κάποιε λεφτά και να πει κάνω μια ομάδα και να αφήνει, ας πούμε, εγγυητική στην τράπεζα 5 εκατομμύρια. Για την ομάδα που θα παίξει. Ναι, αλλά το δύσκολο στην αυτή την περίπτωση είναι ότι ήδη θα είναι οι ανισότητε μεγάλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν οι ομάδε που έχουν μια πάγια θέση στην Super League με τα έσοδα του με τα αυτά του. Αν έρθει εσύ και ω είδε τέσσερι ομάδε έρχονται από τη Football League, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν μετά να μπουν στα πρότυπα και στα πλαίσια τη. Δύσκολα. Τη Super League, αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Υποτίθεται νομίζω και το πρωτάθλημα να προσαρμόζεται. Θα γίνει μια προπαρασκευαστική λίγα. Θα παίζουν πιο λίγες ομάδες, πιο λίγες και στην Super League. Γενικότερα τα ζητήματα του ποδοσφαίρου συνεχώς απασχολούν. Και, και δεν βρίσκουμε καμία λύση. Θα μου πεις εδώ, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει μια ομάδα Super League. Κανονικότερα. Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται. Με τα χίλια ζόρια βγαίνουν τα συμβόλαια, το ένα και το. Αλλά δεν ήταν παλιά τα χρόνια που έλεγε, α πούμε, όλα τα παιδάκια το ρωτούσε τι θα γίνει όταν μεγαλώσει ποδοσφαιριστή σου. Λέγανε και είχε ένα εξασφαλισμένο. Είχε μια εξασφαλισμένη δεκαετία, έπαιρνε τα χρηματάκια σου από εδώ και από εκεί, άνοιγε μετά ένα καφέ, άνοιγε ένα προπό και σου είναι μια χαρά. Τώρα τα παιδιά και πραγματικά ιδίω τώρα το ποδόσφαιρο έχει γίνει κιόλα λίγο σαν το. Το πώς το διαχειρίζονται οι ίδιες οικογένειες, σαν το πανεπιστήμιο ένα πράγμα. Μπράβο. Διότι οι οικογένειες κανονικά ματώνουν για να φτάσουν στο σημείο ένα παιδί, ας πούμε, από πιτσιρικάς, από ακαδημίες, από έτσι, από αυτό, που εκεί πληρώνουν συνεχώς. Τα ίδια λεφτά που θα δώσει ένας γονέας για να πάει το παιδί του φροντιστήριο, για να πάει σίγουρα, το παιδί στα αγγλικά. Πώς λειτουργεί, δηλαδή μπροστά μου έτυχε μια περίπτωση στις Σέρες. Εντάξει, και είναι και φίλου μου Ακαδημία τώρα εκεί. Παλιά έπαιζε και ο Κατζηλάκης, ο Σταύρος, έπαιζε στη Δόξα Δράμα, τερματοφύλακας. 13 χρονών παιδάκι. Ήρθε από τη Μίλαν Ακαδημία. Ξέρει, σκάουντερ αυτή. Ναι. Ήρθανε πρόταση κανονικά το παιδάκι που είχαν στον μπαμπά του, ελαιοχρωματιστής, Σερέος κανονικά. Ναι. Μπορεί να μας ακούνε κιόλα. Μπορεί να είναι και στην Ιταλία να μας ακούνε. Στην Ιταλία, Μίλαν το παιδάκι, δεν θυμάμαι το επιθετό του χαρακτηριστικά. Ναι. Του είπαν, ξέρω εγώ, το παιδί το παίρνουμε, το παίρνουμε στο τελικό σχολείο, μορφώνεται. Είναι στη Μίλαν και ο πατέρας του και η μάνα του στην Ιταλία. Ναι. Ξέρω εγώ, μετακόμιση κανονικά Ιταλία. Ναι, και με μισθό ο πατέρας και η μάνα και το παιδάκι. Ναι, ναι, κανονικά 13 χρονών. Έτσι δουλεύουν εκεί. Πήγανε. Άγνωστο. Ναι, πρόταση έγινε. Λογικά θα πήγανε. Για να μην έχεις νέα. Λογικά τους, θα πήγανε. Να παραβάψουν, ας πούμε, εκεί πέρα, ξέρω εγώ, το παιδάκι. Κανονικά στο σχολείο όμως. Σχολείο θα βγάλει, λέει, αλλά θα είναι στη Μίλαν κανονικά με συμβόλαιο, θα πληρώνεται. Τόσο ταλεντάρα δηλαδή. Ταλεντάρα, ναι, έτσι δουλεύουν οι μεγάλες ομάδες. Τι λες τώρα, ρε παιδί. Άντε να έρθει και εμάς να πούμε κανένα Μίλαν FM να μας πάρει. Έλα ρε Μπερλουσκόν, έλα ρε Σίλβιο, έλα ρε αγόρι μου να πει. Κάτι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη μου, αγόρι μου, με επιτρέπεις μια παρέμβαση? Βεβαίως. Ήταν να το πω αυτό εδώ. Άκου να δεις, το ένα αφορά για το dance το Στεφανάρα μου που έχει το καφενείο. Ναι. Και το άλλο είναι, ας πούμε, τι έγινε. Τι έγινε. Αυτός έβαλε το παιδί, ένα μικρό παιδί, γέμισε 4 σακούλες, 50 σακούλες, άσπρος. Παιδί μου, πώς βάζεις, ας πούμε, τους καφέδες, άσπρος σακούλες. Άβαλε γύρω-γύρω από τα παιδί το παιδί. Τι 50 Ναι, 50 50 ευρώ. Τα έβαλε και έκανε επίδειξη δύναμη. Ναι. Έβαλε στο Facebook. Ναι. Το είδαν αυτό να. Ναι. Του τζακώσανε. Ναι. Και το λένε, πού τα βρήκε και τα λεφτά ήταν κλεμμένα. Ω, μάλιστα. Πού έγινε αυτό το πράγμα? Ήταν να το πούμε, αλλά ήρθα εκεί πέρα. Να το πούμε γι' αυτό. Εντάξει, και επίδειξη δύναμη. Τώρα ξέρω τι λέει. Εγώ ήθελα να σου πω προχθές ένα συμβάν, αλλά κατάλαβα. Έχει έναν Ρωμά. Που λέμε τώρα Ρωμά τους λέμε. Αυτός μπούκαρε τώρα, έκανε 60 κλοπές. Τώρα προχθές ένα δημοσίευμα. Μπράβο, Στέφανε. Είδες πώς έκανε. Μόνο εγώ είμαι το Google Translate σου. Έκανε 60 κλοπές. Και έβαζε τα 50 που μπούκαρε, τα κλεψιμέικα που λέμε. Τα έβαζε στην κούνια του μωρού και έβγαζε φωτογραφίες στο Instagram και τον παγλαρώσανε. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, έκανε δημοσίευμα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε, πάνε. 60 κλοπές διαπιστευμένες και τον αφήσανε ελεύθερο. Αυτό τώρα, είναι τρελό. Εντάξει τώρα. Για την ελληνική δήλωση. Καλά, εντάξει τώρα. Εδώ οι άλλοι, ας πούμε, είχαν καταχραστεί 30 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, και κυκλοφορούσαν ελεύθερα και πηγαίναν στα μπουζούκια, ας πούμε. Εντάξει. Δεν είναι μόνο. Δεν τα ανεβάζεις, αφού είναι κλεμμένα. Κάνε την παλαβή. Τα πήρε. Μάλιστα. Έγινε. Κάνε επίδειξη δύναμη, δηλαδή. Άκου το Φωτιάδη. Μάλιστα. Έγινε. Και το άλλο, περίμενε. Ναι, κι άλλο. Τι πιστεύεις, πήγα εκεί στο Φωτιάδη, εκεί στο πρόεδρο μου, εκεί στο σχολείο δικό. Ναι. Έχει ένα σαν τον Στέφανο τέτοιο. Μέσα στο τουαλέτες, τι πιστεύεις, τα γερούλια έχει βάλει αυτός εδώ και να ανοίξει το γερούλι να πέσει στο τουαλέτες στην ενορχή της. Τι έχει βάλει, τι μπορεί να έχει βάλει τώρα εσύ. Έχει βάλει. Πού να ξέρω. Από τους καφέδες. Ναι. Έβαλε γερούλια.
που ανοίγεις και κάνεις εσπρέσο. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά προσπαθώ. Τα γκρουπ. Αυτό που βάζει. Σοπα ρε εσύ. Αυτό μήπως είναι τέτοιο. Αυτό κοστίζουν. Κοστίζουν παράκριβο αυτά. Δεν γίνεται εδώ. Να τραβήξει, να φέρει ντοκουμέντα και πιστήρια για να σε πιστέψουν. Έχει δύο νεροχύτες και τα δύο κερούλια και έχει κάνει και τα βλάκια εκεί να γίνει. Είναι τέτοιο ρε παιδί μου. Βρίσκει τέτοια, αλλά γιατί ένα γκρουπ τώρα, αν πάρει μια βρύση, έχει 20-30 ευρώ και ένα τέτοιο έχει 150 ευρώ. Μπορεί να είμαστε απλά. Μπορεί να τρέχει εσπρέσο τον μέσα τον νεροχήτη. Δεν ξέρω. Όχι. Το καζανάκι, τι ρίχνει, Μπελβέντερ, μέσα τώρα. Όπω βάζει τα φριτζανάκια, τη χειροδαβή, από κάτω είναι το τρέχει και δύο βρύσει, δηλαδή έβαλε αυτό. Πάω και την άνοιγα τη βρύση και έστω από μια μεριά. Άνοιγε την άλλη μεριά, έστω από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Έτσι κάνουν οι βρύσεις από τη μια. Και καλά έκανες. Καμιά έφοδο είχε το βράδυ, καμιά έφοδο εκεί. Φυλάξει τίποτα. Όχι, δεν είχα, αλλά έχω το λαγό εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το χτυπήσω εκεί το λαγό. Έχει λαγό. Τη γυναίκα την πήγε και το λαγό, κάθεσαι και τις περιμένεις. Έτσι. Λέει. Γεια σου, Φωτιάδη, μάλιστα. Και τώρα που λέγαμε για Μίλαν, η Μίλαν θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο σε μια κορυφαία μεταγραφή. Όσον αφορά το όνομα, ένα μεγάλο όνομα, εγώ δεν τον ήξερα, αλλά μόνο και μόνο από το όνομα δηλαδή και από το ότι θα πάει στην ομάδα της Μίλαν. Ναι. Λέει στη Μίλαν από τον Ιανουάριο ο Πακετά. Παίρνει Πακετά η Μίλαν. Παίρνει Πακετά η Μίλαν. Τι παιχτούρα θα είναι Πακετά. Το θέμα είναι θα απαντήσει η Ρώμα. Θα απαντήσει η Ρωμαία. Θα απαντήσει η Πιζαφάν. Πώς θα απαντήσει η Βερόνα. Η Βερόνα. Τι έχει τόσε πιτσαρίε, α πούμε. Πακετά. Ο οποίος είναι ένας παίκτης της Φλαμέγκο, Ιρίστο Εμπαρόβο. Εξαπαλών ο Νίκο. Ναι. 21χρονος μεσοπηδιωτικός με 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις πακετά. Και εδώ πέρα οι πακετάδες είναι να πούμε μόνο με τα μπουρμπούρια. Κανονικά. Εντάξει, ονοματά να τον θέλουμε στην Ελλάδα. Τέτοια ονόματα πρέπει να παίρνουν οι ομάδες. Το βρήκα τι θα πάρει η Ρώμα. Έναν Άγγλο επιθετικό 19χρονο, τον Deliver. Deliver. Θα πρέπει να απαντήσουν κανονικότατα. Ναι, και να είναι, ας πούμε, να καλείς τον Πακετά και να λέει το παιδί έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει το Πακετά. Να παίρνεις τηλέφωνο για συνέντευξη, ας πούμε, να είσαι καλησπέρα λόγω επειδή θέλουμε ένα παίκτη να πούμε για την. Πού είναι ο Πακετά, έρχεται ο Πακετά στην προπόθεση. Μόλις έχεις φύγει, να πούμε και τέτοια. Για την Media Day που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε, μάλλον δεν θα τον δούμε τον Πακετά έτσι πως το αντιλαμβάνομαι το πράγμα. Γιατί μίλα παίζει με τον Ολυμπιακό πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, ναι, αν περάσει μίλα και κλείνω. Δίνω από τώρα είδηση με το που περάσει. Η Μίλα θα κληρωθεί με τον Μπάουκ για να δούμε τον Πακετά στην Ελλάδα. Θέλω Πακετά. Το delivery, α πούμε. Του έστειλε στο πιάτο τον γκολ και τέτοια. Κανονικότατα. Γιατί είναι και μεσοπιθετικό, οπότε θα έχει πάρα πολύ. Του κέρασε μπουρμπουάρο Πακετά. Θα έχει πολύ ωραίες μπαλιές. Αύριο, όσον αφορά το θέμα τη αθλητική τη επικαιρότητα, γιατί και αυτά μα απασχολούν και του Σαββατοκυριακά και ψάχνουμε να βρούμε τώρα εμεί δραστηριότητε πέρα από τα. Έχει μπάσκετ λίγκ, έχει. Ωραία. Έχει βέβαια. Ναι, ναι. Εντάξει, πάλι τα λεπτόρια, ξέρετε. Λεπτόρια έχει καλούτσικα ματσάκια. Δεν είναι η αγωνιστική. Ήρθε στο Σλίμνο με Πιθαγόρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. ΑΕΚ ΠΑΟΚ αύριο στι 5. Ωραία ματσάκι, ωραία ματσάκι. Όλοι εκεί θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει και μια. Καλή παράδοση με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Γενικότερα τις παίρνει τα διπλά. Η ΑΕΚ το Champions League σήκωσε μπάσκετ πέρσι. Το σήκωσε πέρσι. Το σήκωσε φέτος. Δεν ξέρω. Θα το σήκωσε και ο ΠΑΟΚ. Οπότε δεν ξέρεις. Έχει κάνει καλύτερη ομάδα. Έχει. Λίγο που το είδαμε με τη Βενέτσια ας πούμε, και με την προσθήκη του Λίπη. Του Λίπη ο σκόρερ. Δηλαδή ο Γκος που είναι εκτός που παίρνει την μπάλα στα κρίσιμα σημεία. Έτσι. Άρης Παναθηναϊκός αύριο στις 6. Αύριο Άρης στις 6. Έπαιξε η Ευρωλίγκα και παίζει ο Άρης. Έτσι μας θεωρεί, ο Τράκης μας θεωρεί έτσι για να περάσει βόλτα. Δεν είναι τώρα ποδόσφαιρα για να λες να γίνει το μάτς την Δευτέρα κανονικότατα. Με Βουγιούκα θα έρθει να μας πάρει έτσι για πλάκα. Πέμπτη Σάββατο κανονικότατα. Έπαιζε εντός ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ μεγάλο πάγκο. Καλά, σίγουρα το ρόστερ είναι τεράστιο. Ήφαιστος Λίμνου Πανιόνιο στις 3:45. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Χολαργός Κολοσσός Ρόδου. Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς Λαύριο. Προμηθέας Περιστέρη. Και την Κυριακή να ο Ολυμπιακός, επειδή παίζει σήμερα Παρασκευή, θα αγωνιστεί την Κυριακή. Κοίταξε. Παίζει σήμερα με την Κίμκι και φαντάσουμε. Την Κυριακή παίζει με την Κίμη. Κίμη. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν μια ενδεκάδα, μια πεντάδα μάλλον για Ευρώπη και μια για ελληνικό πρωτάθλημα. Τις δεύτερες δηλαδή. Καλά, ναι. Με τις δεύτερες εικόνες ελληνικό πρωτάθλημα. Τους ευνοεί η διαδικασία ότι μπορούν να εστιάζουν στην Euroleague.
και να ξεκουράζουν να κάνουν για το λεγόμενο rotation. Φέτος που γίνεται το Final Four, νομίζω στην, στη Βιτόρια, αν δεν κάνω λάθος. Στη Βιτόρια. Τώρα η Πορτογαλία είναι αυτό. Όχι, στην Ισπανία. Στη Βιτόρια και έχει παίξει το 1996 ο ΠΑΟΚ με την Ταουγκρές και έχει χάσει κύπελο κυπελούχων εκείνη την εποχή. Συνδυάζει από το Βιτόρια Μπαία, όχι ότι. Α, Βίτορ Μπαία. Βίτορ Μπαία. Βιτόρια Μπαία έχει ομάδα. Ναι. Α, Βιτόρια Μπαία. Μπαρία, ναι. Όπως είναι η Μπούτουσνο. Που να τη θυμάσαι που έλεγε ο Μπούτου, μπρωμα που η Κάρνα που έλεγε άλλο στο παγιωρίο παίξε με. Ναι. Κίτσε Μπελίγκη, την Καστοριά τη δικιά μα. Για να τελειώσουμε. Την Καστοριά τη δικιά μα. Επιπροσθέτω αυτό που απασχόλησε την αθλητική επικαιρότητα, τρόπον την δηλαδή την απασχόλησε, αλλά σίγουρα το λόγο επειδή βρίσκει. Θέλαμε να το σχολιάσουμε και χθε. Βρίσκει καταφυγή και το είδαμε σε πολλά δημοσιεύματα. Είναι το ότι υπάρχει ομάδα στην Βραζιλία, Άρης Βραζιλίας, κύριε Άρης, κύριε. Άρης Σανταφέ. Ναι, μετά το Άρης Θεσσαλονίκης, Άρης Καρβαλάριου, Άρης Παλαιοχωρίου, Άρης. Έχω παίξει και με Άρης Πρώτης. Άρης Πρώτης Ερών. Έχω παίξει, ναι. Υπάρχει τέτοια ομάδα, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στην Βραζιλία, η οποία λέει είχε εμπνευστεί από τον εδώ, τον δικό μας, τον Άρη, τον Θεό του Πολέμου κτλ. Η ομάδα ονομάζεται Άρης Σανταφέ. Έτσι λέγεται. Σανταφέ. Λόγω Αμορόζου. Λόγω Αμορόζου, ναι, λέει, ναι, τον ήρθε. Τον είχαν δει τότε και την μεγαλειώδη υποδοχή 7.000 κόσμος. Όχι, είχες πάει. Όχι, ρε φίλε. Γιατί, ναι. Δεν είμαι τόσο πανηγυρτζής της. Εντάξει, ρε παιδί. Εγώ γουστάρω. Παίχτες, αλλά αεροδρόμιο δεν θα πάω ποτέ. Τα χρυσά χρόνια ήταν μια ωραία διαδικασία. Ναι, 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 ήταν. Το γούσταρα αυτό ο κόσμος να πηγαίνει. Ήταν. 7.000 είχαν έρθει. Είχε πολύ πράγμα. Ναι. Πώς πλάι στα μεγάλα ρεκόρ που συζητάμε σε κάθε αθλητική εκπομπή, όπως η μεγαλύτερη οπαδική εκπομπή, τα περισσότερα εισιτήρια, το τέτοιο. Είναι μεγαλύτερη εκδρομή. Και είναι η μεγαλύτερη υποδοχή, α πούμε, την οποία ευαγγελίζονται οι φίλοι του Άριος ότι έχουν ως ρεκόρ στην κατοχή. Πάλι τους. Το μεγαλύτερο πανηγύρι εμείς το κάνουμε. Πήγαμε για τον Βραζιλιάνο και τον Αμορόζο, τον Μπουζουξίνα. Και πού το είδανε τώρα αυτοί, λέει το 2008 πίσω, πού καταφέραν και το είδανε. Τώρα πήγε το YouTube στη Βραζιλία. τώρα πήγε το Ιντερνετ. Και εντυπωσιασμένη, λέει, μια παρέα ανθρώπων από τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι του Άριος το 2008 είχαν καλωσορίσει τον Μάρσιο Αμορόζο, ο οποίος αγωνίστηκε νομίζω μόλις 12 παιχνίδια. Πολύ έβαλε. Πολύ έβαλα. Σκόραρε ένα-δύο. Μετά σταμάτησε ο ποδόσφαιρο και πήγε να κάνει σερφ. Σέρφινγκ κάπου. Όποιος έρχεται εδώ είναι ταλαιπώρια. Ναι, ταλαιπώρια. Εγώ θυμάμαι όμως το παράδοξο στον Άρη είναι πολλοί έχουν έρθει εδώ με τα βαϊόν και κλάδο στις ελληνικές ομάδες και ο Μπερμπάτοφ και αυτοί και τέτοια και σταμάτησαν μετά. Ναι. Αλλά έχει έρθει και ο μεγάλος ο Αμπρέου τότε. Σεμπαστιάν Λόκο. Ναι. Ακόμα παίζει. Ακόμα παίζει ο Αμπρέου. Ακόμα παίζει. Λες, 42 χρονών παίζει σε τρίτη εθνική Αργεντινή. Σοβαρά. Μέχρι το καλοκαίρι που τον έβλεπα έπαιζε. Ο Νεμπεγλέρας δηλαδή τη Λατινική Αμερική. Ο Καρδιτσιώτη σταμάτησε τώρα. 43 ο Νεμπεγλέρας. Το Λόκο, ο οποίος έφυγε από τον Άρη και ψηλοαποτυχημένος, από εκεί που τον πήραν, ας πούμε, τότε και με Ντελόρτε. Ντελόρτε, εγώ τον είχα πάρει, λέει, αυτό στόπερ είναι για μας, το φέρανε, χάλια μαύρα. Αλλά στον Άρη δεν είχε κάνει αμάν και τι και πόσο Αμπρέου. Ένα γκολ με τη Ξάνθη είχε βάλει που περάσαμε στο Ο Αμπρέου, έλα, τι μας το φόρτωσε αυτό το παλτό και μετά πήγε στους 4 του Μουντιάλ με την Ουρουγουάη. Εδώ οι Έλληνες, οι μπαλαδόφατσες κανονικά. Λόκο. Βλέπουν τα πράγματα. Είναι ίσως το θέμα των απαιτήσεων που υπάρχουν, ότι και το καλύτερο μπορούμε να τον υποβιβάσουμε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα νομίζω το μεγαλύτερο παράδειγμα που έχει καταγράψει ιστορία είναι αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, σε θέμα ανοχής και όσον αφορά την υπόθεση της προσαρμογής, είναι το θέμα τότε του Μπορέλη στο Παναθηναϊκό. Που είχε έρθει και σερνόταν και λέγανε τι είναι αυτό που μας το φόρτωσες, πρόεδρε, και να πει. Στις μέρες μας ο Μπορέλη δεν θα άντεχε. Δηλαδή ένα εξάμηνο τώρα να έρθει εδώ σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, Φερρυππίν. Δεν θα άντεχε. Θα τον είχαν αου αου και τέτοια. Τι μας κάνεις, τι μας δράνεις. Δεν θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πίεση. Ο κλασικός 10 ήταν αυτός. Ίσως είναι και οι απαιτήσεις τώρα πλέον πολύ διαφορετικές που θέλουν άμεσα καλύψιμες θέσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ίσως σε περιπτώσεις του Ζαμπά, Φερρυππίν. Βέρμπλουμ. Δεν μπορείς να περιμένεις. Περιμένεις, άμα έχεις λεφτά, περιμένεις. Περιμένεις, λες. Ναι, ξέρεις γιατί. Καλά, για το Βέρμπλου είναι αποτυχία μεταγραφή. Ο Κατσερίδης ήταν γεννάτη του μικρού, ρε. Αυτός τον πλήρωσε, αυτός τον έβγαλε. Για πάρτι μου, λέει. Εγώ γουστάρω να είναι εδώ. Γουστάρει να είναι παίζει, εδώ. Δεν παίζει, εγώ το θέλω εδώ να τον πληρώ. Ακόμη λέει, λαμβάνουμε πολλά μηνύματα στους καλούς μας φίλους στην Ελλάδα και ειδικά από τους φιλάθρους του Άρη, οι οποίοι μας ρωτούν για ποιο λόγο ονομαζόμαστε και εμείς Άρης. Λένε τα μέλη του Άρη Σανταφέ και λέει, θα ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Ο Άρη Σανταφέ είναι μια ομάδα φιλών, η οποία γεννήθηκε το 2008 και ονομάστηκε έτσι σαν φόρος τιμής στον Άρη Θεσσαλονίκης, καθώς οι ιδρυτές της ομάδας έμειναν εντυπωσιασμένοι από την υποδοχή που ετοίμασαν οι φίλοι του Άρη στο Βραζιλιάνο παίκτη Αμορόζο στο ξεκίνημα εκείνης της χρονιάς. Είναι λοιπόν σωστό να πούμε ότι ο Άρης Σανταφέ
ΟΦΕ ιδρύθηκε για να ευχαριστήσει τα αδέρφια μας από την Ελλάδα για την αγάπη που έδειξαν σε όλους τους Βραζιλιάνους παίκτες και για τον τρόπο. Αντριόλι, Ιβάν, Βραζιλιάνοι παίκτες που έχουν περάσει. Δεν είχε περάσει τον Άρη Αντριόλι. Αντριόλι. Εντάξει, καταλάβαμε όλα. Ποιοι άλλοι Βραζιλιάνοι έχουν περάσει από τον Άρη? Δεν είχε πολλού. Από τον Άρη. Ναι, τον Ιβάν. Εντάξει, Ιβάν. Παιχτούρα μεγάλη. Δεν είχα Βραζιλιάνο. Κάτω ένα και με δεν είχα. Πολύ... Ο Τζόσον ήταν όλοι για Αμερικάνοι αυτοί. Αμερικάνοι, κάτι Κωνσταντίνο, κάτι Τρίντα τον Πάκο, κάτι τέτοια τα μυστήρια, α πούμε. Σπρίντερ ήταν αυτοί. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, αν μα βοηθήσει κανένα φίλο του Άρη, ώστε να μα θυμίσει καμιά ένδοξη τότε... βραζιλιάνικη παρουσία στον ποδοσφαιρικό. Ποιο ήταν ο Μαυρούκο εκεί στην Εθνική που είχαμε και ανέβη. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν. Ο Στόπερ. Ο Ρονάλντο Γιάρο ήταν Στόπερ, Βραζιλιάνο. Να το, να το. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ τώρα μου πήγε το στάλο. Τέλο πάντων, είμαστε χαρούμενοι όταν μιλάμε για όλους εσάς και μοιραζόμαστε την ιστορία μας. Θέλουμε να μάθουμε ακόμη περισσότερο για τον Άρη, διότι αντιλαμβανόμαστε τις αξίες που πρεσβεύουν αυτά τα χρώματα. Γίνανε τώρα αυτοί, θα στραβούν και στόματα εκεί στη Βραζιλία. Παίξε καλά τον Άρη, βέβαια. Έγινε. Παίξε καλά τον Άρη, σαν ταφέ. Κανονικότατα. Εν τω μεταξύ, στη Βραζιλία το 2014 είχε ιδρύσει ομάδα ο Λίνο. Ο Λίνο, το θυμάσαι τον Λίνο, ο Λίνο, ναι. Στον Δικέφαλο. Είχε κάνει ομάδα το 2014 τον ΠΑΟΚ Σάο Μιγγέλ. Κανονικά. Ναι, κανονικά. Τώρα θέλουμε να δούμε. Δεν θα πρέπει να παίξουν ένα φιλικό τώρα αυτές οι δύο ομάδες. Και να γίνει και μετακίνηση οπαδών, αφού δεν γίνεται εδώ, να πάνε από την Θεσσαλονίκη να τα πούν. Ο Λίνο, ρε φίλε. 26 χρονών έπαιξε μπάλα, είναι δυνατόν. Σούπερ μάρκετ δούλευε. Ο Λίνο. Ναι, ναι, την ιστορία του ξέρει. Όχι, δεν ξέρω. Ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά μπάλα 26. Και έκανε παπάδε στο ΠΑΟΚ. Σοπαρέ. Μέχρι τότε τι έκοβε σαλάμια κασέρια. Ναι, παίχτε από τα τέτοια που. Θα μα πει ότι δούλευε κανένα Μασούτη. Ιδρύθηκε Μασούτη Βραζιλία και τέτοια. Όπω κανονικότατα. Άλλοι το παρέα αυτό και φτιάξανε μαζί με τον Λίνο την ομάδα του ΠΑΟΚ Σάο Μιγγέλ. Λαϊκή απέτηση, μάλλον απέτηση του λόγου, επειδή είναι αυτέ οι ομάδε να κοντραριστούν. Πώ πιθανότητε να διακοπεί κιόλα και το παιχνίδι. Άνετα. Θα μπουν μέσα πιστόλια. Κάρτε να εύκολα. Με ξένο διαιτητή όμω, όχι με Έλληνα. Όχι με Έλληνα. Εντάξει, ξέρω. Για του Βραζιλιάνου θα είναι ξένο. Σιδηρόπουλε θα πα αν τα φέρει να παίξει. Κανονικά. Τον Κομίνη, τον Κομίνη να στείλει. Εντάξει, γιατί ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Εδώ στο λόγο επειδή. Πάμε να βάλω το ρολόι στο τακάπο εγώ να συνδέσω. Πάμε να συνδέσω το ρολόι το ρεύμα. Λες χθες που είχαμε τα θέματα αυτό να κάνουμε καμία άλλη. Να βγούμε φλαράκι να βγούμε. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι. Τον λόγο επειδή επιστρέφει με το καταιγιστικό ντεμαράζ για την λήξη αυτής της εβδομάδος. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή για το τελευταίο καταιγιστικό περίπου μισάωράκι της εκπομπής, 7 και 42 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους οι οποίοι προστίθενται τώρα στην παρεούλα μας για να πάρουν ένα μικρό σφινάκι λόγο επειδή. Και αυτό γράφω πιο ελεύθερο τώρα. Το βρήκα εδώ στον τακά που έπινε καφέ, άλλαξα το ρολόι, εδώ είναι. Ήρθα τώρα εδώ να πω μια δήλωση. Και έχω βρει κορυφαίο βιντεάκι, χθες το έβλεπα. Τσικώστα. Όχι Μητσικώστα, Νίκος Αναστόπουλος, 1985, ναι. Στο κρατικό κανάλι τότε, να δίνει προγνωστικά για το προπό. Ρεξόνας, ναι, κανονικά, Ρεξόνας. Κανονικά, και δίνει 13 σημεία, δεν είχε δώσει ούτε ένα χ. Άντε ρε. Και λέει αυτό, πιστεύω ότι η έδρα θα μιλήσει και έχουμε μια καλή ομάδα. Και κανονικά, άμα γράψετε Αναστόπουλος προπό, θα δείτε ένα κορυφαίο βιντεάκι. Σημαίες ψωμιάδι μαζί μας, συντροφιά, σημαίες ομάδων και κρατών. Λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων. Banner Street Flags και Beach Flags στη Βασιλιά Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Αχ, έλα ρε παλικάρε. Πού είσαι να πούμε. Πού είσαι. Είμαι εξαφανισμένο. Έχω ευχάριστα νέα. Ευχάριστα νέα. Μπράβο και θέλουμε να τα ακούσουμε, να τα μοιραστείς μαζί μας. Μίλησα με κάποιο γνωστό μου. Ναι. Που γνωρίζω κάποιο πατέρα πρόδρομο εδώ το Άγιο Όρος που είμαι. Τον έδωσε στον πατέρα πρόδρομο. Συνεχίζουμε. Διαβαστής είναι αυτό. Διαβάζει τα Ευαγγέλια. Έχει. Τι διαβαστίζει. Ειδικότητα διαβαστής. Ναι, μετά ναι. Τον διαβιβαστή λοιπόν έχουμε και τον διάβαστη. Εντάξει, ωραία. Ναι. Ωραία. Και μου είπε τις αίρες έχει ένα πατρικό σπίτι που μένει. Ναι. Που φάει μια φορά το τόσο άμα έχει δουλειές. Ναι. Και λέει άμα θες μπορώ να το χαρίσω να μείνεις όσο θες. Να στο χαρίσει το σπίτι. Πού αυτό είναι το σπίτι.
Εννοεί, όχι εννοεί να είναι δικό μου, απλά είναι δικό του, να μου το βάζει όσο θέλει διάστημα να μην εκεί. Να κάθεσαι και να το φροντίζεις. Πού αυτό. Στις Σέρες. Πατρίδα, άρα θα γίνεις γειτονάκι να πούμε. Ζωάρα θα κάνεις στις Σέρες. Ναι, είναι το πρόβλημα, θα αργήσω να πάω. Θα αργήσεις να πας, πότε θα πας. Μετά τις 28-29 του μήνα, ναι, που έρχονται και οι πληρωμές. Ναι. Με γεμάτες τις τσέπες που λέει και τα ρεπορτάζ. Πώς έρες εκεί σουβλάκια, μπουγάτσες, αυτά. Κοιλάδες και τέτοια. Κοιλάδες, πεζόδρομοι, ιστορίες. Δεν μπορώ να μείνω. Είναι λίγο που να το σημαδέψουμε το σπίτι. Είναι μεγάλο. Μπορεί να μην σκεφτεί. Ευχαριστώ πολύ. Παφούλια. Άρεσε, άρεσε. Ψυχούλα. Με ξέρει, είμαι εξαιρετικό παλικάρι. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο να με βάλει το σπίτι χωρί να σε ξέρει. Όχι. Να πηγαίνει και πασεραϊκό εκεί φέτος που θα του σκίσουμε όλους. Κανονικά ζωάρα θα κάνεις. Ωραία ίντερνετ καφέ έχεις τις Σέρες. Να πηγαίνεις να βλέπεις ταινιούλες σου. Ωραία νέα, μπράβο ρε, μπράβο, ρε Παφουλιά. Εσύ καφετζή τι κάνεις? Εγώ καφετζή περιμένω να με προσκαλέσεις όταν πας στο σπίτι εκεί πέρα. Άμα πάω το σπίτι σου λέω το λόγο μου να σε καλέσω. Ψυχάρα είσαι ρε, ψυχάρα. Πότε θα σε δούμε από εδώ, πότε θα γυρίσεις προς τα εδώ ή δεν γυρνάς? Ο πατέρας πόσες μέρες άδεια έδωσε εκεί να μείνεις? Ο πάτερ προδρομός. Ναι. Αυτός τώρα είναι κάθε πρωί. Ναι. 5 η ώρα αρχινάει η εκκλησία, ήμουν εκεί 5 και 4. Σχεδόν με το λόγο επειδή δηλαδή. Μαζί ξεκινάμε. Και εμείς διαβαστές είμαστε, τι νομίζεις? Αυτό κάνουμε, μάλιστα. Κάμια ταινία είδαμε αυτές τις ημέρες. Πώς να δω την ταινία? Πού να δεις αυτά, δεν έχει εκεί στο Άγιο Όρος. Βάλτε λίγο ήταν να δούμε καμιά ταινιούλα. 4 ε κάτι ρε παιδί μου. Να κανονίσω εγώ με τον πάτερ εκεί, να μας βάλει λίγο ξύλα να ζεσθενόμαστε εκεί. Έτσι, έτσι. Τζάκι. Κάνε τα κουμάντα σου. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε, Παφουλιά. Άντε, καλή εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. 34 φορές καλημέρα είπα. Δεν πειράζει, σε πετύχαμε. Μια γραμμή θα ήσουν. Είμαστε και μεγάλο κέντρο εδώ, ξέρεις. Βέβαια. Σήμερα παιδί εθνική μας. Ναι. Από ό,τι άκουσα, δηλαδή. Παίζει, έτσι. 9.45 με την Ουγγαρία στο Καραϊσκάκης είναι. Πού? Είναι όπως καμπάνω. Δεν θα παίξει Φορτούνης. Ναι. Δεν θα παίξει Παπασταθόπουλος. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν θα παίξει. Και νομίζω ακόμα αυτοί δεν θα παίξουν, έτσι. Αν δεν παίξουν αυτοί. Το μάτσι είναι χ2. Ναι. Με την Ουγγαρία, λες, Καραμπινά το διπλό είναι, έτσι για μένα. Ο Σκίμπε προσανατολίζεται, έχει ένα πονοκέφαλο όσον αφορά τη θέση των αμυντικών χαφ και ίσως να βάλει και Τζιόλι. Γιατί να μην βάλει? Ένα μάτσο τον έβαλε, χάσαμε. Και τα λέμε και αυτά. Τώρα άμα βάλει και το Τζιόλι είναι τριπλό, όχι διπλό. Εμείς γι' αυτό ζούμε. Άμα βάλει το Τζιόλι η ομάδα επιτάφιος θα είναι. Πιο γρήγορα πάει ο επιτάφιος. Δηλαδή αργά τα τηλεόραση δεν έχει και το slow, θα βάλω το slow. Κοίταξε, άμα είναι έτοιμος κανένα ζέκα να τρέξει λίγο, κάτι θα γίνει. Να, θα γίνει ο ζέκα, ναι. Ο Χολέμπας δύσκολα, δεν τον έχει. Να επανέλθει. Έγινε, η μανούρα έγινε. Μάλιστα. Είναι ποιοτικό παίκτη, ρε παιδί μου, να περάσει μια παλιά μπροστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά. Έχει η εθνική μας. Τον Μπέλκα. Ποιον έχει? Τον Μπέλκα. Εντάξει, κάτι κουρασμένα παλικάρια. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δύο το ματσάκι. Μάλιστα. Μετά. Να τελειώσει και αυτό ρε παιδί μου, να μην έχουμε... Κοίταξε τώρα. Έχει και την τρίτη ματσάκι. Έχει και την τρίτη ματσάκι και μετά... Ναι, ναι. Λογικά με Φιλανδία πρέπει να παίξουμε. Φιλανδούς, ναι. Την τρίτη. Εκείνη. Του Ζαμάκωστον, μας Φίξτον τον... Με τη Φιλανδία όλα τα λεφτά που καταντήσαμε. Με τον Καπάκωστον. Να αρχίσει να μπαίνουμε πάω κάρις τώρα σιγά σιγά. Να τελειώνω. Άντε να λάψει τα αίματα. Έτσι. Έγινε. Καλημέρα. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει, ναι, Νέσιος Λίν και τέτοια, αλλά ξεκίνησε το Nomads τώρα. Χαμπάρι δεν πήραμε κιόλας χθες. Είχαμε πρεμιέρα. Ναι. Έχουμε και δικό μας άτομο μέσα στο Nomads. Τον είδα αυτό. Εφέτο. Ποιο να. Το Ledger. Αριανάκι. Αριανάκι, άρρωστο. Έχει έρθει στα Facebook για τον Έχει έρθει εδώ. Έχουμε κάνει κανένα δυο τρεις εκπομπούλες τα παλαιά χρόνια του λόγω επειδή. Μια χαρά Μαγαδασκάρι, και όχι Μαδαγασκάρι. Να μην μπερδευόμαστε. Δεν πήρα χαμπάρι, δεν είδα κιόλας τι γίνεται εκεί μέσα. Έχουμε κανένα celebrity, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο. Λίγο ο Χαριστέας είναι. Ο Δήμος. Ποιος Δήμος? Ο Χαριστέας, ο αδερφός. Όχι, ρε, ο κανονικός δεν είναι. Ο Αγγελός. Ναι, όχι, ρε, γιατί νομίζω τον ότι. Τον Άγγελο είδα εγώ, ρε. Είδες τον Άγγελο. Ναι, ρε.
Είναι, είναι ο Δήμος ο Χαριστέας, ο οποίος είναι ίδιος με τον Άγγελο. Δίδυμη είναι. Δεν είναι δίδυμη, αλλά είναι, ναι, ναι, με τον οποίο είμαστε μαζί, φαντάρι. Σοβαρά. Βεβαίως, στο κέντρο στην Αυλώνα. Και εγώ λέω πήγε ο Άγγελος Χαριστέας τώρα, δεν είναι, έχει τέτοια ανάγκη. Είναι ολόγη. Και εμείς όταν πάμε στο, πήγαμε στο κέντρο και τον είδαμε εκεί πέρα μέσα στο θάλαμο, που είμαστε, είμαστε μαζί στο θάλαμο. Ναι. Κανονικό, το πολύ καλό παιδί. Ναι. Όταν τον είδαμε, πάθαμε πλάκα, ας πούμε. Λέμε, ήρθε εδώ ο Άγγελος να μας παίξει μπουζούκι. Και το είδα προχθές στο πρόμο, ρε παιδί μου, που του αρχίσει, είμαι ο Χαριστέας και. Ναι, 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 ναι. Και η ίδια φάτσα, λέει, τι είναι αυτό. Έχει παίξει και στον Άρη. Είχε κάτι ο Δήμος, δεν είχε περάσει. Νομίζω ότι έπαιζε μπαλίτσα τότε εκείνες τις εποχές. Μπράβο. Σεραίος δικός μας. Εντάξει. Είμαστε μαζί. Το λόγο επειδή έχει παντού. Έχει παντού. Έχει παντού. Ξέρω, βλέπω εδώ πέρα έναν. Και ο Παφούλιας να πάει τώρα που θα πάει στα Σέρα να μην. Βάλε φωτιάδι με στο όνομα τη. Να γυρίσει. Του πάρει όλου εκεί παραμάζωμα. Και μια φορά στο τέλος να μπει Αλέκος από κόμμα. Κανονικότατα. Αν ήταν Αθαναήλ, λέει, 50 ετών επιχειρηματίας από την Αθήνα, υπάλληλε ποτέ παρουσιάστρια η Ανίτα η Αθαναήλ. Τη θυμάσαι? Ναι. Είχε και κάτι έτσι εμπλοκές με μπασκετικούς. Μετά με το. Αυτό τη γνωρίσαμε. Είχε εργαστεί σε Αντένα, 7X και ιστορίες. Έφτασε στα 50, Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώ το να καλώ το. Περιμένω να με πει τα gossips, ρε. Τι έγινε? Ναι. Πες μου, πες μου, αλλά θέλω να κάνεις λίγο ούρσους, να σε ρίξω ένα γέλιο. Καταρχήν, να σε πω λίγο κάτι, όταν καλέτε Φωτιάδη, είναι σαν το Oktoberfest. Κλείνουμε, τελειώσαμε, ναι, εννοείται. Πούντος, χάθηκε. Ξαναπάρε, ρε Υπουργέ, από υπουργικό πήρες τώρα. Όχι, όταν είναι να καλέσει, όταν καλούμε Φωτιάδη, πέφτουν μέχρι και οι γραμμές, ας πούμε, οι οποίες αναφέρονται σε... Τα κάπου γραμμή πήρες. Σε αυτές, για να δούμε εδώ. Γραμμούλα, καλημέρα. Πού είμαστε? Έλα, σε χάσαμε. Ποιος είναι? Καλημέρα. Έλα, Φωτιάζεσαι. Έλα. Ωραία, φίλε, έριξες τον υπουργό, ρε. Παπί μου, χαιρετίζω τον πρόσωπο του κοινοβουλίου που βγήκε τώρα, αλλά χάθηκε, θα έρθει. Θέλω να κάνω μια τέτοια ρέση, παπί μου. Ναι. Κάπου, εκτός από την Ανίτα το προλοκάκι, πρέπει να άφησα κάπου, είχα το μετάλλιο που τα φέρει. Το μετάλλιο, το μετάλλιο της Νταμπάλη με το έβαλες. Στάρωσα, έκανα εκεί, μέσα εκεί. Σταμάτα να σε πω, βρε. Ναι. Σταμάτα το μετάλλιο, με το έβαλε στο λαιμό και το έχω μέσα στην τσάντα στο σπίτι. Όχι αυτό το γόρι μου, δεν είναι το μετάλλιο αυτό που σε έδωσα εγώ. Είναι άλλο δικό μου. Άλλο. Μάλιστα. Άλλο δικό του. Όχι αυτό εδώ πέρα που είναι. Όχι, δεν είναι αυτό εδώ. Όχι, θα σου βγάλουμε, θα σου βγάλουμε εμείς. Ένα μπλε κορδέλα δεν ήταν αυτό, ρε, που μένει εδώ πέρα. Όχι εκείνο, δεν είναι εκείνο. Εγώ το είχα βάλει σε ένα βελούδο μέσα. Είχα βάλει σε ένα βελούδο για μαζί με το κουτάκι τη Ανίτα στο προλόγιο που είναι. Και κάπου εκεί στι τηλεοράσει μικρέ εκεί που ήμουν από διάμερια από δίπλα σου, τα άφησα, είπα και τη Βικτώρια, μήπως τα άφησα εκεί. Θα δούμε, ρε φίλε. Μάλιστα. Έγινε. Εντάξει. Σε χαιρετούμε. Έγινε. Τσάω, τσάω. Να βγει, να το να να βγει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε. Με το που πατάει κλείσει η Φωτιάδης, ισοπεδώνονται όλα. Τελειώνω. Όλα ισοπέδωση. Ισοπέδωση όλα κανονικά μας έριξε. Λοιπόν, έτσι που το πάτε, σου λέω. Θα είναι τώρα σε, στο άλλο όνομα, θα είναι εκεί, Στεφανέ. Ναι. Τον κόβω εκεί πράγμα. Με μία ή με G3. Τι, με τι φυλάει εκεί. Με G3, αλλά βάζω και α4 με το κοντάκι το πτυσσόμενο. Και λέει καμιά φορά, ναι. Σημαδεύει πιο καλά με το πτυσσόμενο. Ναι, γιατί τώρα σου λέω αυτή την εβδομάδα. Προχθές γιατί, κάτσε τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ναι. Προχθές γιατί είχε πρόβλημα το σήμα. Εχθές. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ το πρωί, αποκαταστάθηκε μετά τις 8. Εντάξει, για να απαλλαχτεί ο κόσμος από την παρουσία μας. Πολύ απλά τα πράγματα. Τουλάχιστον να είναι το σωστό 0 που μας δίνουν, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, όντως. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, με το που τελειώνει η εκπομπή με εσάς και τέτοια, απευθείας στο σήμα κάπου κάτι έγινε εκεί τώρα. Σαμποτάζια, ρε. Κάτι συμβαίνει. Είναι πασοκοδάχτυλος είναι αυτός. Κάτι αυτό, πέρα, αυτό υπουργέ μου να το κοιτάξεις, γιατί κάνω σαμποτάζ στο 0%. Είμαστε έτσι, το 0. Όχι, στο 0% δεν τσιμπάτε, δεν είστε στο 0%. Έτσι μας λένε να πούμε. Έτσι λένε αυτοί. Έτσι λένε αυτοί. Ναι, αλλά δεν είπε την τελευταία λέξη ο υπουργός. Έτσι ακριβώς. Άσε τώρα τι λένε να πούμε. Ναι. Λέγανε. Πέστε μου, λίγο σήμερα λίγο στο τέλος μόλις προλάβετε ένα... Ξέρεις ότι προχθές η Λαμία το 2-1-1-1 και το άλλο ήμασταν κοντά. Το είδες ότι ήμασταν κοντά. Το είδα, τα είδα αυτά. Εγώ συμμετείχα. Και εγώ συμμετέχω, ναι. Έκανα τη συμμετοχή μου και γι' αυτό σήμερα στο τέλος προτρέπω πριν τα ζώδια, γιατί θα πούμε και ζώδια, θέλω ένα γρήγορο
τι παίζει σήμερα. Για την μπάλα. Ναι. Θέλω γρήγορα αποτελέσματα. Θα κάνω εγώ το συνδυασμό. Εντάξει, τα είπαμε. Εμείς θα τα ξαναδώσουμε. Εντάξει, έγινε. Δεν είπαμε αποτελέσματα, είπαμε το πρόγραμμα. Θα δώσουμε. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Συντονίστηκα πριν λίγο. Mm. Δεν ξέρω αν είπατε για τρελό Λούκα Λάκ χθες στο Νόμπατς. Δεν το είδα καθόλου. Ούτε για εγώ. Πες, για πες. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, είναι ένας από μία ομάδα, ένας ξανθός με μπούκλες. Α, ναι, ναι. Αυτός είναι τραγουδιστής σε μπάντα. Παιδιά, αυτός εδώ πέρα πρέπει να είναι ο γιος του ηθοποιού που έπαιζε στη Γαλάζια Λίμνη. Σε αυτή την ίδια ο Άλεξ Καπαντία επίσης μοιάζει. Είδα και ένα άλλο lookalike. Μόντι Πάιθον, σε έβλεπες? Έβλεπα, ναι. Μπίκους Δίκους. Α, Δίκους Δίκους. Το είδα από άλλους, από άλλους. Επίσης, ναι, είναι τρομερός, είναι ίδιος. Είναι ίδιος και δεν ξέρω αν είπατε που ο Χαριστίας κόντεψε να πνιγεί, έτσι. Όχι, δεν το είδα, δεν είδα καθόλου, δεν πήρα χαμπάρι. Ωραία, μάγκες, με το που ξεκινάει το, στα μπαμ-μπαμ τώρα, ξεκινάει το επεισόδιο και είναι σε δύο βάρκες αυτοί, ωραία, χωρισμένοι. Και τους λέει εκεί ο Ταλαβερτζής εκεί, μάγκες εδώ έτσι πως είστε, βουτάτε για να βγείτε στεριά. Oh. Καλά, καλά. Βουτάνε όλοι, βουτάει και ο Χαριστίας, φίλε. Δεν ζητάει πέναλτι, ευτυχώς. Λοιπόν, βουτάει ο Χαριστίας και 30 δευτερόλεπτα, 20, ακούγεται ένα «Βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι, σώστε με, βοήθεια». Ναι, ναι, τα είδε κάπως κολλιόμενα και κοντά ψυχή, δεν πρέπει να πνιγεί ο άλλος. Δεν το είδα. Κάνε μια πρόβα στο στριμό να βρει αγόρι. Δηλαδή, στο ένα ρε Χαριστέα, στο ένα. Γι' αυτό μαζί δεν κάναμε φαντάρι, τόσο μάχημοι ήμασταν. Ρετάω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Ναι, το χάσαμε εδώ, δεν πήραμε χαμπάρι, ξεκινήσω το Nomads. Έχει μέσα και Δημήτρη Κοριαλά, βλέπω εδώ πέρα. Και επίσης έχει πολύ έντονη σαλονικιώτικη παρουσία και έχει έναν παίχτη από τον Λαγκαδά, Δημήτρης Γιαλαμάς λέγεται, 28 ετών, ο οποίος είναι, Στέφανε, συνάδελφος, ιδιοκτήτης Sport Cafe. Αυτά, ρε Γιαλαμά, που παίζει να... Στο Λαγκαδά, στο Λαγκαδά. Ένα, ευκαιρία τώρα, εδώ, επόμενος, ας πούμε, εκεί. Δεν το ξέρεις, τώρα λέτζα, έρχομαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Πήρα έτσι για να αποφωνήσεις. Το έτσι καλά, ναι. Το Σαουδί. Ναι. Καλά, πήρα να σε κράξω. Επίσης, Δημήτρης Κουκουρίκης, τώρα που βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, ναι. Να δώσω Λούκα like, ναι. Τσιφούτης. Τσιφούτης. Του Πασεραϊκού, ναι. Το δεκάρι. Το μοιάζει πάρα πολύ. Τώρα που το βλέπω εδώ, για τους παλαιότερους. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Για πες να μυστικό ξεπαρθένιασμα. Ναι, να με κράξεις. Να σε κράξω. Καλά. Εδώ έχουμε ολόκληρο χορηγό. Ναι. Χάθηκε το μετάλλιο του. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Σημαίνει ο Μιάλης, Λαμπανό, Beach Flags. Beach Flags, Street Flags. Street Flags, Beach Flags. Πρέπει να κάνουμε ένα ίδιο και τελείωσε. Ναι. Μας ακούει τώρα, όχι, και θα λέει πάλι κούτρα. Γιατί περίμενε τώρα. Άμα δεν κλείσουμε, μπάμπι μου, πήρε ξανά να σε πω. Πάω και φτιάχνω στο ψωμιά δικές μου σημαίες και μου τις δίνει εκεί κόστος να πούμε. Γιατί δεν θα έρθει ο κουτραδόρος εδώ. Ένα τι τιμή να με δώσει κιόλας αυτά. Ίσα, ούτε ένα καφέ. Φούρναρι, ετοιμάσου για Nomads, μπέρμα. Να φτιάξουμε σημαίες για το φούρνο, α πούμε και τέτοια. Κανονικό να τα φτιάξουμε όλα. Nomads είδες καθόλου? Θα κάνουμε το Μπατμανιδιακό. Ναι, έτσι. Μπατμανιδιακό Σταυρούπολο, θα κάνουμε. Nomads είδες? Έπρεπε να το βάλουμε. Τι κάνετε, εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε. Ενδιαφέρον θα έχει. Με κουράσει το Survivor, ήταν πιο ωραίο, είναι γρήγορο. Το άλλο είναι. Ναι, δεν ξέρω. 10 αθλήματα μαζί σε ένα. Σε κουράζει η εικόνα του Αντένα, α πούμε. Μονίμω, αυτό πιστεύω. Η τέτοια που έχει, μάλιστα. Έγινε, σε ευχηθούμε. Σε χαιρετούμε, τσάω. Σιγά σιγά εμείς θα αποχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε προς το τέλος. Αφού πιάσε, ναι. Προγνωστικά στα γρήγορα. Προγνωστικά θέλουμε να δώσουμε. Να δώσουμε προγνωστικά. Πάμε έτσι στα γρήγορα. Ναι. Βέλγιο-Ελβετία, πες το. Βέλγιο-Ελβετία 3-0. Γράφε χ εσύ που μ' ακούς, ξέρεις, Υπουργέ. Εντάξει, 3-0. Κροατία-Αγγλία 0-2. Δίνω εγώ. Αυστρία-Βόρειος Ιρλανδία. Γράφε χ. 0-1 θα δώσω. Ελλάδα-Ουγγαρία. Άσος από εδώ μέχρι το διάστημα. 0-0. Και Εστονία-Φιλανδία. Χ από εδώ μέχρι την Κροατία. Μάλιστα. 1-2. Τίποτα. Έτσι. Όλα διαφορετικά. Εδώ, όλα διαφορετικά εδώ, τα δώσαμε. Εγώ θα τα παίξω αυτά ξανά. Τα άκουσες, Υπουργέ. Τα άκουσες. Είναι καταγεγραμμένη εκπομπή. Ανεβαίνει και σε επανάληψη. Το μεσημέρι την ξανακούσεις. Θα την ξανακούσεις. Επίσης, το καταπληκτικό, αφού πιάσαμε τις αγαπημένες με τις πραγματικές αθλητικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι My Style Rocks. Πήρα. Ένα τελευταίο ηχητικό. Πελοπόννησο, Κιάτο κτλ. Μια αθλήτρια, τέλος πάντων, εκεί της μόδας. Ναι. Άκου τώρα το εξής, ας πούμε. Την ρωτάνε από πού είναι η καταγωγή σου και τα λοιπά. Και λέει. Άκουσα, δεν το διάβασα. Ναι, ναι. Λοιπόν, κόβουμε τη μουσική και βάζουμε το εξής θεαματικό απόσπασμα.
έχω πει ότι είμαι μισή Κρητικιά και μισή Πελοποννήσια από το Λουτράκι. Από το Λουτράκι. Έχεις πει, δεν είσαι. Ναι, ναι, το έχω πει. Στο βιογραφικό μου, ναι. Α, αλήθεια. Λοιπόν, είσαι από την Κρήτη και την Πελοπόννηση. Ναι. Ναι. Από την Πελοπόννησο πού? Από το Λουτράκι. Το Λουτράκι, το Λουτράκι ανήκει στην Πελοπόννησο. Ναι, βέβαια. Από πότε? Στο νομό Πελοποννήσου. Ονομάζεται Κόρινθος, αλλά ανήκει στο νομό Πελοποννήσου. Ονομάζεται Κόρινθος. Κορινθίας, νομός Κορινθίας. Πελοποννήσου. Πελοποννήσου. Κορινθίας. Είναι Κορινθίας, ναι, αλλά είναι στο νομό Πελοποννήσου. Και επιμένει. Ας αφήσουμε τη γεωγραφία. Τουλάχιστον τέλος πάντων έτσι. Ήτανε μέχρι που το ξέρω. Μέχρι τότε. Ονομάζεται Κόρινθος, αλλά ανήκει στο νομό Πελοποννήσου, ας πούμε. Και δεν δέχεται και κουβέντα η συγκεκριμένη. Τώρα δεν θα πάω από τον κύριο Κουστοχωριό μου στο Πέλφας που είναι στα Σέρας εδώ. Μπάρισε Σπυροπούλου, λέει, ας τα αφήσουμε καλύτερα. Γιατί δεν. Σπυροπούλου ξέρει ότι είναι φιλόλογος. Φαντάζομαι η ξαρχιά η Σπυροπούλου είπε, ας τα αφήσουμε. Καθηγήτρια πέρυσι δούλευε σε σχολείο, κανονικότερα. Είναι του παιδαγωγικού. Έτσι, έτσι. Στακί καινούριο είναι απόφυτο Ισπανδίου. Βεβαίως, βεβαίως. Σε πρέπει πλέον να έχεις. Δεν είναι τα παλαιά τα χρόνια για να γίνεις παρουσιάστρια. Τι πανεπιστήμιο έβγαλε ο Μένιος του, μπορείς να μου πεις ο Φουρτιώτης. Ο Μένιος ο Φουρτιώτης, ναι. Δεν ξέρω τι. Ούτε εγώ ρε φίλε, δεν αλήθεια τώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε και να παραδώσουμε την σκητάλη στον Κωσίτσα Ζαρό μέχρι και τις 10 παρέα. Εμείς ξανά, Δευτέρα. Πεθύμενοι. Beach Flags. Beach Flags, Δευτέρα λοιπόν. Φιλιά. Τσάω, γεια σας.